Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι κωμικοτραγικός που είσαι, ρε φίλε. Ρε φίλε, Χριστούγεννα πλησιάζουν, όχι καρναβάλια. Sorry, κοίτα τώρα για να μην λες. Τι αύριο, να κοιτάξω. Αύριο δεν θα είμαι εδώ πέρα. Και που είσαι εδώ, τι είναι, το ίδιο είναι. Είτε είσαι, δεν είσαι, το ίδιο. Σακελαρίδη, καλημέρα. Αύριο θα είμαι με φωτογραφική μηχανή εκεί. Νίκος Σακελαρίδης, ζητώ την άδεια μπροστά του. Ναι, δεν μπορεί να πάει στις 12, πρέπει να πάει 10 με 12, κατάλαβες. Είναι πρόβλημα. Είναι το σχολείο του, ναι, ναι. 12 φύγει. Τι ώρα είναι, θέλω να πάρω φωτογραφία. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Δεν μπορεί να πάει σήμερα. Θέλω φωτογραφίες από τον Απόπλου, ρε παιδί μου. Που σε έκανε χαζό, πέβε και μου βάλες φανέλα ερυθρόλευκη στο Λίμπερο. Έτσι με εγώ, φίλε. Τις μέρες τις δύσκολες φοράω. Δεν φοράω όταν κάνω το μάτι. Μικρή ομάδα του Μάντσεστερ. Πολύ απλά. Μικρή. Σε έκανε χαζό άλλος. Φίλε, Σακελαρίδη, πώς θα κόβεις, Χρήστο. Παλιό καλό μπελέρ. Γαλάζιο Oxford που κάμισο απόξω. Πολύ ωραίο χρώμα το hands free. Πάρα πολύ ωραίο, Νικό. Άρρωστο είναι. Έχει ήκτερο, τι είναι του All About Aris. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, αδέρφια, να είστε καλά, ρε. Όλα κίτρινα τα πουλάνε. Τι πράγμα είναι αυτό. Ξέρεις γιατί, για να φαίνονται φωσφοριζέ το βράδυ. Για να μην χάνονται. Για να μην χάνονται. Έτσι. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα και στους οπαδούς της United. Να είστε καλά. Οι οποίοι, εντάξει, είναι λίγο προσκυνημένοι. Απέναντι στον κορυφαίο προπονητή του πλανήτη. Προσκυνημένο είναι κανεί, μην θα ξεκινά έτσι. Αυτά είναι προσβλητικά. Τι να πούμε, τα προσκυνημένα. Μεσέν θα πω για αγγλικό ποδόσφαιρο. Αυτά είναι κομπή σου. Είδε τη σφαγή τη Λίβερπουλ. Είδε σφαγή, μιλάμε για την κλοπή του αιώνα. Α, τι για το πέναλτι. Έλα, ρε, δεν το έβλεπα αυτό όλο, είδα γκολ και φάση. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Για το πέναλτι. 90-10 πέναλτι παιχνίδι. Τούμπας. 90-10 παιχνίδι. Είναι. Κάνουν μια επίθεση άλλη. Μία επίθεση δεν κάνανε φάση. Ναι. Μία επίθεση και του δίνει δώρο. Φερνάντο Σάντο. Τι λε, μωρέ. Χρήστο, συγγνώμη. Ήταν ο Σάντο έτσι. Χρήστο, συγγνώμη. Το Φερνάντο Σάντος, ναι, έλεγαν οι πονηροί παοξίδες, το τσουρνέψαμε στο Καραϊσκάκης που παίζαν τελευταίο τέταρτο με 5 δεξιά μπακ. Άλλο ρε φίλε να κερδίζεις με 0-1 και άλλο να κάνεις μία φάση σε όλο το παιχνίδι. Τι θες, δεν καταλάβω. Ο Φερνάντο Σάντος. Με τον άλλο να κάνει τέτοιο. Το ποδόσφαιρο και το πήγατε. Rotation, 5 ναι. άτομα. Το Μπενάτ που θέλω να το ξαναδώ. Είδες διάλογο ναι. δημοσιογράφου με τον Κλοπ. Όχι, δείξτε μου πάτε λίγο. Απίστευτε τρελαμένος. Είδα χθες το Κοσμοτέ. Ο Κλοπ. Αν μου επιτρέπετε, το λέει ο δημοσιογράφος. Λέει αυτό συνέχεια διαιτησία, λέει μόνο η διαιτησία. Λέει. Ο Κλοπ. Χαζέψει, ναι. Φίλε, Χρήστο, πήγε στη Λίβερπουλ και ελληνοποιήθηκε ο άνθρωπος. Ναι. Και του λέει ο δημοσιογράφος, αν μου επιτρέπετε, βγαίνει ναι. εδώ. Εκτιμώ ότι δεν είναι όπως. Περίμενε, συγγνώμη λίγο. Στη συνέντευξη τύπου ή στη μεικτή ζώνη. Στη μεικτή ζώνη, ναι. Στη μεικτή ζώνη, όπου ναι, που είναι το αραβέρι. Στον ένα που έχετε δικαιώματα. Ναι, σωστό, ωραίο. Δεν είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Τρελαίνετε. Τι είναι δηλαδή, πώς είναι, πώς είναι. Ναι. Είναι λέει soft penalty, soft, ναι. Αλλά δίνεται. Ναι. Είναι penalty τούμπας, ναι. Το του λέει ο Κλοπ. Σαν κίτρινο του Ινσούα χθες. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο με ανθρώπους που δεν έχουν καμία ιδέα με ποδόσφαιρο. Ο Κλοπ. Ναι. Του λέει ο δημοσιογράφος, μα κύριε Κλοπ. Ασχολούμαι 52 χρόνια με το ποδόσφαιρο. Αυτό λένε και πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές που είναι στο στούντιο. Ναι. Τότε λέει, τι μου λες, ότι εγώ έχω άδικο και εσείς έχετε δίκιο. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Του απαντάει πάει να τον ηρεμήσει κάτι, δεν θέλω να πω τίποτα. Έξαλλος. Έξαλλος. Ωραία, φίλε. Έξαλλος γιατί δεν γίνεται να φέρει ένα με την Everton. Δεν γίνεται. Ναι, και όλα αυτά σε άπτες στα αγγλικά έτσι. Και να το, ναι, βάζει, και να το δίνει και όλα στο κλαρίνο ο Γουέιν ο Γουρούνης. Πω. Λέω πείτε μου ρε παιδιά το 1-1 ποιος. Λέω πείτε μου τη χαρά, δώστε μου τη χαρά αυτή. Λέει ναι αυτός. Το γουρουνάκι την έκανε τη δουλειά. Στους συλληφθέντες για τα επεισόδια στο Μέτς και 34χρονος που ταυτοποιήθηκε για την επίθεση στο έθνος. Τυχαία γεγονότα. Α, εδώ που είναι συμπτωματικά μέσα... δεν είναι. Για αυτά που γίνανε στο Μέτς, έτσι. Ναι. Προφανώς αυτό εννοείς. Ήταν ο ίδιος που ήταν και στο έθνος στην επίθεση. Mm-hmm. Δεν ξέρω με ποια. Και είναι και υπάλληλος μέσα της Βουλής. Οδηγός ναι. του Μιχαλολιάκου. Οδηγός του Μιχαλολιάκου. Ναι. Από μια συγκεκριμένη πλευρά. Ναι. Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή. Τους έπανε σήμερα όλοι το πρωί. Και το διάβασα ναι. που το είδα. Ναι. Ναι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26 πρώτη ώρα εδώ στην Τρόικα με Rebuild. Για ανακαινήσεις Ιωάννου Κεσαρίας 20 κάτω Τούμπα, τηλέφωνο 2316-008844, ίντερνετικά ενημερώνεστε rebuild.top. Αρχιτέκτονες, διακοσμητές, μηχανικοί, οι ιδιώτες φυσικά. Και η Enderend με την κάρτα Spendeo είναι η πιο σύγχρονη λύση για να ελέγχετε τα εταιρικά σας έξοδα. Είναι ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εξόδων, σχεδιασμένο αποκλειστικά για επιχειρήσεις. Συνδυάζει την ευελιξία μιας επαναφορτιζόμενης κάρτας, τον έλεγχο μιας online πλατφόρμας, καταγράφει και ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις συναλλαγές των καρτών σας, ιδανική λειτουργία για τις επιχειρήσεις η κάρτα Spendeo.
FM γράφετε και να αφήνετε μηνύματα στο 545-26. Ωραία. Θα μάθουμε σε ένα τεταρτάκι αν έχουμε κάποιο διαγωνισμό έξτρα. Όμως, θέλω να βάλω μία ερώτηση να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα και με έπαθλο όποιος θέλει. Αλλά βασικά δεν το βάζουμε για το έπαθλο, για τα γυαλιά ηλίου ή τα πρεσβειοποίηση από τα Optical Express. Αλλά για το. Να έχουμε λίγο τζόγο, ρε παιδί μου. Γίνεται χθες το 3-0 στην Τούμπα, γίνεται το 4-0. Ποια αγωνία έχει ο οπαδός του Ηρακλή και γιατί είναι χαρούμενος. Μάρκο το δικό μας. Είναι μην πάει 6-1. FM κενό, έτσι ονοματεπώνυμο, το γιατί, αποστολή στο 54-5-26. Ο θαλαμοφύλακας, ο οπαδός του ΠΑΟΚ Δημήτρη, μας στέλνει το εξής μήνυμα. Κάρμα is a bitch, Σοκράτη. Κάποτε έπαιρνες λεφτά και οι υπάλληλοι σούπερ μάρκετ έμεναν απλήρωτοι. Τώρα τα λεφτά σου πηγαίνουν στο μηνιάτικο του Καπουτζίδη. Sorry, βγάζεις άκρη. Όχι. Sorry, θαλαμοφύλακα λίγο επειδή είμαστε από χωριό εμείς. Εγώ βασικά είμαι από τον Τεπό. Αν μπορείς λίγο βοήθα και ο Δημήτρης δεν κατάλαβε. Λίγο είναι και η ώρα δύσκολη. Να καλημερίσουμε και την 80 που είναι μέσα στην καλή χαρά. Την ακροάτριά μας, την πιστή. 80 καλημέρα, να είσαι καλά. Συνέχισε να πανηγυρίζεις και να γιορτάζεις. Και η καλή υγεία. Δηλαδή τώρα θα κάνουμε τώρα εμείς. Πώς θα, υγεία, θα βγει, πώς θα βγει η εβδομάδα, ρε φίλε. Ναι. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ, κέρδισε ο Άρης, κέρδισε ο Ηρακλής, κέρδισε ο Απόλλωνας. Μπάσκετ, αυτά λοιπόν, τα για τις εκπομπές, για τις εκπομπές θα είναι όλα κακά. Όλα κακά. Μου στείλε κάτι ο Παναγιώτης. Πέστα ρε Μάρια, πέστα. Ναι. Εμείς ποντάρουμε στη μιζέρια, στη θλίψη. Αυτό βέβαια. Το πράγμα πώς θα γίνει τώρα. Ναι. Να διαβάσουμε πρώτο το μήνυμα του 887, το παδού του Άρη. Μας ξεπαρθενιάζει εσεμεσικά. Ναι, βέβαια, ο πιστός. Ναι. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Άρης, Μπαρτσελώνα, Ίντερ και η Man City, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτά, τίποτε άλλο. Δηλαδή, προφανώς εσείς ο παδός του Άρη, της Μπαρτσελώνα, της Ίντερ και της City. Δεν έχουν χάσει. Απλά τώρα η Μπαρτσελώνα, η Ίντερ και η City παίζουν με τη Ρεάλ, με τη Γιουβέντους και με τη Λίβερπουλ και ο Άρης παίζει με, με τον Κισαμικό. Γιατί υποτιμάστε το ξαδρά μας. Αυτό που κάνει η City είναι, είναι τρομερό, έτσι. Δεν ναι. Υπάρχει. Ξεστή, θέλει και λίγο να έχει τύχει ο αντίπαλός. Άσε την τύχη. Η City το τελευταίο. 14 νίκες συνεχόμενες. 14 ναι, στα 15. Άσε τώρα, δεν υπάρχει. Το τελευταίο 20ήμερο, ρε παιδί μου, σε ένα-δυο μας που χρειάστηκε, είσαι και την τύχη. Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Ο κορυφαίος προπονητής του πλανήτη με διαφορά, γιατί κάνει θαύματα σε τρίτη ομάδα συνεχόμενη. Ναι. Έχοντας παίχτες σε ένα και εμένα, έτσι. Όχι, ναι. Κάτι, δεν έχει superstar. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, ναι. Όχι εσένα και εμένα, καλούς παίχτες έχει, αλλά δεν έχει superstar. Ναι. Παναγιώτης Παπαδόπουλας μας ακούει, τον καλημερίζουμε. Πού χάθηκες, ρε Παναγιώτη, και λέει ότι γέστε 7, στα είχα πει. Άλλα 5 χρόνια χρειάζομαι ακόμη για να δικαιωθώ. Είχε πει ότι η United μετά το Ferguson τουλάχιστον 10 χρόνια δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Έτσι είπε ο Παναγιώτης. Έτσι. Λοιπόν, αν μας ακούει κάποια φίλη του Άρη ή φίλος του Άρη και έχει στο κινητό το βίντεο της σοφάρισης του Άρη. Ας μας το στείλει, για το οποίο υποστηρίζουν οι Δραμηνοί ότι είναι offside. Πού το είπαν οι Δραμηνοί. Έτσι. Γιατί το είπε μόνο ο συνάδελφος της E3 και μετά όταν ρωτήθηκε ο δικός είπε δεν έχω άποψη. Αλλά εσύ, επειδή είσαι γνωστός. Ο πολύ καλός δημοσιογράφος Δημήτρης Μπουγιατζής, που και χθες κάνει πολύ πολύ καλή και αντικειμενική περιγραφή, ο Δημήτρης Μπουγιατζής, καμία σχέση με το Άρης Παναχαϊκή, καμία σχέση, απλά για ένα πράγμα τον κατηγορώ, ότι έρχεται και πάλι η εικόνα. Και για 3 λεπτά δεν ξέρουμε ότι ο Άρης σοφάρισε. Καθόλου, πολλοί δεν ακούγανε. Άστο. Και πήρα και μηνύματα. Εντάξει, και πήρα και μηνύματα. Και εγώ είμαι τηλεθεατής. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μήπως και εκείνος δεν ξέρει ότι έχει πέσει το σήμα. Και τον ειδοποιούνε 3 λεπτά μετά από το κοντρόλ και το λέει. Το μόνο σου έγκλημα αυτό. Πολύ πολύ καλέ, Δημήτρη Μπουμπουγιατζή. Είναι οριακό. Και δεν ακυρώνεται κανένα γκολ. Δεν ακυρώνεται. Άντε. Το βάζει μία μέρα μετά. Άστα τις αλητίες αυτές. Έκανε ο Γκουαγιόλα. Σε πιτσίλησε. Λερωμένη είσαι. Λερωμένη. Μην τραβάσεις μπλούζες. Λερωμένη είσαι εσύ. Έλα βρε τουρίστα. Ορίστε. Α, κύριε Λέμπη. Ναι. Κοίτα εδώ. Τι κουβαλάζω. Τσάντα εδώ. Φαγητά όλα αυτά. Κατοχή μπάλας. Λίβερπουλ Εβερτον. 79-21. Ευκαιρίες τελικές. 23-3. Φερνάντο Σάντος, ναι. Κόρνερ 12-1. Άντερε. Παπαδόπουλος λέει: ήθελες και απορρομή τον Αύγουστο. Χαμίνι, γελάει ο κόσμος. Θα μιλήσουμε και για γυναικείο handball βεβαίως σήμερα. Οπουδήποτε κέρδισε ο ΠΑΟΚ θα αναφερθούμε. Βέβαια δεν θα μας άσει ο χρόνος γιατί κέρδισε παντού.
33-11 στο γυναικείο χάντμπολο ΠΑΟΚ. Θέλω να μου ζητήσουν συγγνώμη όλοι αυτοί που μου λέγανε ότι μπα 3-0 στο 35 ηρωνεύεσαι, κάνεις και ράνεις. Εντάξει. 3-0 στο 70. Να πω κάτι, δεν αντέχει σε κριτική το μάτς. Ναι, ναι, δεν αντέχει. Συγκριτική δεν αντέχει. Άμα κερδίζει ο ΠΑΟΚ δεν αντέχει. Συγκριτική δεν αντέχει. Ναι, ρε. Απλά. Πες για το διαιτή, για τις κάρτες και τις καθυστερήσεις. Να πω κάτι. Όχι, τίποτα. Όχι. Το πεντακάθαρη νίκη του ΠΑΟΚ έγινε πάλι στραβό για να το μειώσει. Πες πάλι. Δεν υπάρχει η κίτρινη κάρτα στον Ινσούα η πρώτη. Αυτό είναι. Η πρώτη δεν υπάρχει. Πρέπει να του πει μπράβο. Και πιστεύω ότι ένα είναι Χρήστο Κιώση, ο ποδοσφαιριστή στο ελληνικό πρωτάθλημα τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια. Τον οποίον οι διαιτητές πρέπει να... Με τον οποίο οι διαιτητές πρέπει να είναι ερωτευμένοι. Ποιος είναι, ρωτάω τον Κιώση. Τι είπες, άλλη μια φορά. Ο Ρεβιθόπουλος. Ο Μάτος. Πεκταράς ο Χρυσόστομος ο Ρεβιθόπουλος. Πεκταράς. Πεκταράς ο Χρυσόστομος ο Ρεβιθόπουλος. Λοιπόν, μπράβο. Ο Λέο Μάτος. Πρέπει να έχει γλιτώσει από τη μέρα που ήρθε στην Ελλάδα. Γι' αυτό κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Το μάτς είναι για. Αν και δεν παίζει κάτι ιδιαίτερο, δεν παίζει τίποτα. Αν είναι τόσο χαλιά αυτό η άλλη. Είναι, πού να έπαιζε. Κάνει και ο Ζουνίδης. Ρεμαρίνο. Έρχεσαι με. Πέστα, ρεμαρίνο. Με σώψυχά σου, γάλτα. Έρχεσαι με Παναθηναϊκό σαν πρόβατο στη σφαγή. Μία έφαγε τρία, μία έφαγε τέσσερα. Ναι. Εντάξει, ναι. Πάλι τέσσερα. Και βάζει Κολοβέτσιο δεξί μπακ και Ινσούα αριστερά και αφήνει τον Χουλτ στον πάγκο και κάνει πειράματα. Σε Παναθηναϊκό που δεν έχει αυτή τη στιγμή στον ήλιο μοίρα. Φοβάται το Χουλτ, μην τυχόν έχει καμιά στραβή. Α, το φοβάται, σου λέει. Πέστα μου αυτά. Μην τυχόν έχει. Έρχεται γίνει το Γενάρη, σίγουρα έκλεισε. Ποιο, ο Χουλτ. Ρωτάω. Αλλά πίσω είναι 10 λεπτά. Ναι, ο Χουλτ. Εντάξει. Αλλά η πρώτη στον Ινσούα δεν είναι, ναι, δεν είναι ποτέ. Ναι, ναι, η πρώτη κίνηση στον Ινσούα. Το χτύπησε με το αριστερό χέρι. Και θέλω να μα πει ο κύριο Στυλιαρά είναι Στυλιαρά τελικά αυτό. Στυλιαρά, γιατί κάποιοι το λένε σχάτο Στυλιαρά. Στο 70, ναι, ναι, είσαι μπροστά. Είναι μπροστά ο τέταρτος. Είναι μπροστά ο πρώτος βοηθός. Όλοι είστε μπροστά. Κάνω το πρώτο θέμα, ρε. Γιατί δεν δέχεται τη δεύτερη κάρτα. Τη δεύτερη κίτρινη ομάδος. Για να έχεις να λες σήμερα στη δεύτερη πρωί. Τι το αν... δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Δεν θα έχεις να πεις τίποτα δεύτερη πρωί. Ναι, εντάξει, θα έρθεις εδώ για να είσαι μουγκός. Τι να πεις. Για το ρόβα. Τι να πεις. Αυτό. Το άφησε για να έχεις να γκρινιάζεις κάνει 2-3 μέρες. Κατά τα άλλα, παραμένει η πιο βαριά ήττα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Εκείνο το αλίστου μνήμης 6-0 από τον Ηρακλή. Και βάζω την ερώτηση. Αυτό είναι το quiz. Πόσα μάτς Ηρακλής Παναθηναϊκός έγιναν από τότε. Από τότε. Πόσα χάσαμε. Πάμπολα έγιναν. Πόσα χάσαμε. Του έχω ρίξει 4. Έχω ρίξει τριάρες. Ο Εφιάλτης μου ήταν ο Παναθηναϊκός. Και ο Ηρακλής δεν πήρε τίποτα δεκαετία του 80 γιατί είχε ανοιχτό πόλεμο με Γιώργο Βαρδινογιάννη. Και μου το έχουν πει και οι Αθηναίοι. Και οι Αθηναίοι μου το είπαν γιατί ρε φίλε τέτοιο μίσος με εμάς, με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Και ξεκινάνε όλα από μια επιταγή που δεν υπογράφηκε ποτέ. Επιταγή λευκή που έστειλε κάποιο και κάποιο που δεν ζει πια τη γύρισε πίσω όπως ήταν. Και του έστειλα. Στον Παράζ, στο Βόλο. Και το χάσανε τον Ολυμπιακό. Πρωτοβουλία από Θεοδωρόπουλο. Ποτέ αυτά ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ. Μια χαρά με τον. Ναι. Και στη γιορτή σου πρωτάθλημα έκανες γιορτή του Παναθηναϊκού. Το έκανες για να βγει η Ευρώπη. Μέσα ήμουνα. Το 85. Μέσα είμαι. Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Ναι, τι είναι αυτός. Ο Μίστερ Τσιπίτα. Α, ναι, α, ναι, ναι. Κάνει κίνηση και την πάει Παναθηναϊκός. Ό,τι μπορούν οι άνθρωποι κάνουν για να σωθεί. Ο σύλλογος μεγάλος. Έτσι είναι όταν βάζει γκολ ο Άρης είναι offside. Χα. 6-14, την καλημέρα μου. Παλικάρι μου, άκουσες τι είπα. Λέω, αν κάποια φίλη ή κάποιος φίλος που βρισκόταν στο γήπεδο με το κινητό του έτυχε εκείνη τη στιγμή να τραβάει, να κάνει λήψη και έχει πιάσει τον γκολ, να το δούμε. Δεν πάει offside. Λέω, οι δραμηνοί υποστηρίζουνε. Κάποιοι που ήταν προς τα εκεί έχουν μια οπτική ότι ήταν offside. Θα είπα θέλω να το δω. Δεν είπα να πω είναι offside κάτι το οποίο offside, το οποίο κάτι για το οποίο δεν το είδα. Να, μου είπε ο Χρήστος, τον Καζαντζάκη λέει μην το δεις. Είναι λέει πατάτα. Τον πιστεύω, εμπιστεύομαι τον γούστο του. Θέλω κι εγώ να το δω. Δεν έχω καθόλου καλή φωνή. Μου λέει ο Κιώσης τύπ, όχι. Δώσε είναι λέει. Απ' έξω, δεν περάσει. Ναι, μου λέει αντί να δώσεις 7,5 ευρώ στον κινηματόγραφο, δώσε 2 ευρώ σε μένα που σε σώζω τα υπόλοιπα 6,5. Σωστός, τα υπόλοιπα 7,5. 6,5. 6, συγγνώμη. Εντάξει, σωστό, εντάξει, οκ. Ωραία. Αλλά δεν μπορώ τώρα να πω, δεν το έχω δει εγώ. Τι λέει Δημήτρη, ο 2 πριν το ντέρμπι συναντήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με οργανωμένους για να μην ανάψουν πυρσή. Τη γράψανε την ΠΑΕ.
εκ του αποτελέσματος. Αφορμή για γκρίνια. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μου λες, έχεις πρόστιμο. Καλημέρα, 283. Να σε κάνω σοφό το μήνυμα. Του συζήτησε να μην ανάψουν ούτε ένα πυρσό, έτσι. Αυτοί πάλι θα πάνε στο γήπεδο. Ναι. Ναι, αλλά ποιο γήπεδο στην Ευρώπη έγινε τούμπα? Η τούμπα πλέον είναι εκκλησία. Η τούμπα πλέον είναι εκκλησία. Ποιο γήπεδο στην Ευρώπη έγινε τούμπα? Δεν ξέρω. Ο 887 κατάλαβε ότι ο speaker της ΕΡΤ παρακαλούσε για να έχει άλλα 10 λεπτά καθυστέρηση. Και στον γκολ του Παυλίδη τον έπιασε ένας κόμπος. Το κατάλαβε ο φίλος. Το διαβάζουμε ακριβώς. Από το speaker. Ναι. Λέει Μάριε, ο καημένος. Το καημένος είναι με ήττα ή με ύψιλον? Με ύψιλον δεν είναι. Με ήττα. Με ήττα. Καημενάκης είναι ο πρόεδρος της Τρίπολης. Ο συνεταίρος του Μπάκου, έτσι. Καημενάκης είναι με ύψιλον. Ναι. Το καημένος είναι με ήττα. Ναι, ειλικρινά, εγώ τώρα θα με ύψιλον. Τι λέω την αμαρτία. Εντάξει, δεν το παίζω. Ναι. Ο αμερόληπτος τη ΕΡΤ, Δημήτρη, παρακαλούσε για πόσα λεπτά, για άλλη μια φορά. 10 λεπτά. 10 λεπτά, μάλιστα. Και στο γκολ του Παυλίδη, τι έπαθε? Ήρθε ένα κόμπο. Του ήρθε ένα κόμπο. Λέει ο 887 για τον πολύ καλό δημοσιογράφο τη ΕΡΤ, Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, του οποίου η περιγραφή μου άρεσε πολύ και σαφώς την προτιμώ από την περιγραφή στο Άρης Παναχαϊκή. Όπως και προτιμώ το ρεπορτάζ του Γιώργου Στεργιάδη σε σχέση με το ρεπορτάζ στο Άρης Παναχαϊκή. Πού είσαι ρε Παπαδόπουλα, μετά την κατάκτηση του φετινού Τσουλού ξέχνα την πρέμιερ του χρόνου. Καλά εσύ, δεν πιστεύω να τη θυμάσαι. Γέστε 7, τι κάνεις ρε Λουκάκου? Ρε χρεώνονται ασίστ αυτά στο Λουκάκου. Ρε Λουκάκου, πλάκα μας κάνεις ρε φίλε. Είπαμε, ο Κουλούρης είναι άσχετος, είναι μονόμπαντος, ναι, δεν ξέρει να στρίβει, δεν ξέρει να διώχνει, είναι τραγικός. Αλλά είσαι ο Λουκάκου, δεν είσαι ο Κουλούρης. Δεν ξέρει να στρίβει. Όχι, δεν ξέρει να στρίβει. Αλλά δώσ' το ρε φίλε το πέναλτι εκείνο. Δεν είναι θέατρο. Δώσ' το να πάρουμε το χ. Συγγνώμη. Πέναλτι είναι. Υπέρ της United. Α, ποια φάση λες, είσαι ο κόλλησα λίγο. Στο 70 κάτι. Που δίνει κίτρινη για θέατρο. Α, στον Ερέρα. Στον Ερέρα. Περίμενε, ρε. Εκείνη την ώρα έπαιζε και ο Πάοκ μαζί. Αθηναίκο, έβλεπα, αλλά το είδα αυτό. Έπαιζε και ο Πάοκ μαζί. Δώσ' το ρε φίλε, εκεί το έχουμε. Με Ιντερ Γιουβέντους μαζί. Εκείνο θα σου πω κάτι. Μα εκεί από την εμπειρία σου, ποιο βρίσκει πρώτο στην μπάλα? Η μπάλα προς τα πού πάει? Πάει προς την περιοχή. Άρα τη βρήκε επιθέμενος. Κάνει αυτή την κίνηση κάτι σαν καγκουρό που λέμε, αλλά απλώς για μένα. Άντε. Όχι μόνο, από την αλήθεια. Πέναλτι εγώ δεν θα το έδινα. Αλλά δεν θα έδινα και κίτρινη. Γιατί να μην το δίνεις? Δεν θα έδινα και κίτρινη. Καλά, εγώ μπορώ να το έδινα, εντάξει. Εγώ μπορώ να το έδινα και τρίποντο κατευθείαν. Αλλά δεν θα έδινα κίτρινη. Στον Ερέρα λες. Η φάση με τον Άντερ Ερέρα και ποιος είναι εκεί, ο Ταμέντι, με τον Ταμέντι είναι ποιος είναι? Ένας από αυτούς τους τυχαίους που παίζουν στη Σίτι και τους έκανε ομάδα ο Γκουαρδιόλα. Πρώτη κατηγορία. Δεν είναι και τυχαίοι. Ο Ολυμπιακός 4-1 τον Πανετολικό. Μετρήστε από εδώ και πέρα πόσες τι σειρές θα κάνουν όλοι αυτοί. Πάω, ΑΕΚ, Ολυμπιακοί. Θα ξαναχάσουν το Πάσχα. Ναι, σερή νίκες. Πάω, Παναθηναϊκός 4-0. Λάρισα Ξάνθη πάλι στο 90 φεύγα 1-0. Φοβερό πράγμα αυτό, ρε φίλε. Τι ρέντεν από τότε που αυτός ο περίεργος έβαλε εκεί τον κόλλο με τα καλώδια στον ΠΑΟΚ. Κερδίζουν συνέχεια στο 90. Ο Κρίσμαν. Τι πράγμα είναι αυτό? Ο καλός Κρίσμαν, όχι ο Μάπα. Η Λάρισα είναι 7η ρεση. Είναι φοβερό. Τι έγινε με 5 γκολ τη καθυστερήσει. Με τον Αλέξη μας, τι έγινε και τον Ηλία μας. Ο Φιντάνης ήθελε να ανέβει στην κερκίδα να δει 2-3 που τον βρίζανε. Και ο Αλέξης πάει το συγκρατούσε και καλά και μάλλον είναι δυο του. Κάτσε, υπάρχει εικόνα ή υπάρχει μόνο αυτή που έχω δει εγώ η αρχή? Κάτι στην Νόβα υπάρχει μόνο. Αυτό μόνο, δείξε τη συνέχεια, ντε. Ναι. Πανιώνιος Πλατανιάς 2-1. Ο Πλατανιάς συνεχίζει να είναι τελευταίος. Τώρα παίζει Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Με μεγάλη μου λύπη, χάρηκα για την ήττα του Πλατανιά. Κάτι του χρωστάει η τύχη. Ήταν πολύ καλό στον Πανιώνιο. Κάτι του χρωστάει η μοίρα. Ο Παντελίδης 5-5. Έκτος ο Αστέρας. Μπράβο τον Παντελίδη. 1-3 στηρίζει πολύ. Ο Σάβας, μεγάλη θλίψη για τον Απόλλωνα Σμύρνης που πάλι βάζει γκολάρα το που λένε μου. Ο Χρήστος ο Αλμπάνης, ναι, η παικτούρα. Ναι, ναι, ναι. Η παικτούρα αυτή η ατελή. Έχεις δίκιο. Η παικτούρα το που λένε. Ατρόμητος Λεβαδιακός 1-0. Ψηλά ο Ατρόμητος, 27, παραμένει. Αντέχει. Πας Λαμία 1-1, στον κουβά όλοι. Το παίζαν άσο. Πιστεύαν ότι κάτι έχει γίνει, είναι άσο το παιχνίδι. Πάρ το 1-1. Πάω Παναθηναϊκός 4-0 με τον ΠΑΟΚ να κάνει μια πολύ μέτρια εμφάνιση. Και ΑΕΚ Κέρκυρα σήμερα. Τι πήγες, ναι, να πεις αποτέλεσμα? Θα μου κάνω περίεργο όνειρο. Λοιπόν, 1-1. Ένα τεράστιο μπράβο στον διαιτητή του Δόξα Δράμας Άρης, τον Βαγγέλη τον Γρατσάνη. Για ποιο λόγο? Δείχνει 5 λεπτά καθυστερήσεις. Σωστά δείχνει την κίτρινη κάρτα στον Γιώργο τον Καντιμήρη στο 90-4 και κρατάει μετά ένα λεπτό ακόμη. Κατάλαβες κύριε Παπαπέτρου?
του πάω κατρόμητο στην Τούμπα. Που δείχνει κάρτα στον Ρέι για καθυστέρηση και εκτελεί το βολέο Ρέι και το σφυρίζει. Αυτά κάρτα τα κάνετε αφιέρωμα. Σίλια μπράβο λοιπόν. Η Εύνη υπέρ του πάω, κάνει αφιέρωμα. Η Εύνη είναι ο Μάτο. Ναι, ναι. Με το Μάτο αγόρι μου δεν είπα, το είπα. Υπάρχει κάτι. Έκρινε το Μάτο. Είναι οι διαιτητέ όλοι. Είναι ερωτευμένοι. Είναι τι είναι. 8-0 έπρεπε να τελειώσει. Οι διαιτητέ όλοι είναι κάτι σαν την Μπούντου με το Μάτο. Δεν έκανε 8 φάσει. Γιατί του δίνει την κάρτα. Λάθο. Αλάθο πάλι με το Μάτο. Κάτι έχει αυτό. Λάθο. Λοιπόν, δεν έχει δεχθεί το λιγότερο 10 κίτρινες από τη μέρα που ήταν στην Ελλάδα, εννοώ, έτσι, όχι στο μάτς. Ναι. Έτσι. Έλα. Και 12 κόκκινες. Περίμενε λίγο. Άνοιξε. Δώσ' τον. Καλημέρα, Νίκο Παπαδόπουλε. Τι έγινε, παιδιά. Τι κάνεις. Καλά. Από τους 4 που είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή, είσαι ο μοναδικός που έχεις δει τον γκολ του Άρη. Πες λίγο στην κακεντρεχή κυρία που βρίσκεται παραδίπλα μου. Ναι. Τι είμαι. Ναι. Αν ωραία. Ήταν offside ή όχι. Νίκο, παλικάρι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και μισό λεπτό. Χρόνια πολλά για την γιορτή σου. Που έχει θα μιλήσει. Μισό κλάσμα. Όχι. Μισό κλάσμα. Ο άνθρωπος που έχει δει τη ναι, φάση. Μισό κλάσμα. Νίκο, πες μου ναι. Λίγο, υπάρχει Νίκο, έστω ενδιασμός. Μόνο μισό κλάσμα. Χριστό, πάρε τηλέφωνο ρε εσύ. Έχω Αναγνωστόπουλος Γιώργος, είναι τη Δόξα Δράμα. Πάρε τηλέφωνο για να το βγάλουμε. Τι είναι τη Δόξα Δράμα. Ρεπόρτερ τη Δράμα. Πάρε λίγο τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Το έχουμε εκεί πέρα στην ατζέντα. Πάρε λίγο. Δεν υπάρχει πρώτο Αναγνωστόπουλο. Δεν υπάρχει πρώτο Αναγνωστόπουλο και δεν θα βγάλουμε τη Δράμα. Θα βγάλουμε του Λίμπερο. Αντικειμενικού. Α, του Λίμπερο. Του Λίμπερο, ναι. Του Λίμπερο. Ναι, ναι. Ξεφτυλισμένε. Χωρίς να δεις φάση, δημιουργείς εντυπώσεις επειδή έχεις κάτσει πάνω στου. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Ακούστηκες. Καλημέρα. Περίμενε, Νίκο μου. Ένα βιντεάκι, παιδιά. Πες, Νίκο μου. Πες μου, Νικολάκη μου. Υπάρχει υποψία έστω offside. Καταρχάς, τι ευαισθησία είναι αυτή με τη Δράμα ξαφνικά, δηλαδή. Τι έγινε. Με όλους τους αντικειμένους. Την δόξα την αγαπώ από τότε που πήγαινε στους τελικούς κυπέλλου Ελλάδος. Τον Άρη έχει ακυρώσει κανονικό. Όταν ο Άρη είχε πάει μόνο ένα. Δεν το έχουν πει καν οι Δραμινοί. Δεν έχει πει κανένα γκολ. Δεν έχει πει κανένα γκολ. Τι λες, αγόρι μου. Το γκολ το βάζει ο Διαμαντόπουλος όταν ήδη εξφυρίξει μία μέρα μετά για να κερδίσει εντυπώσεις. Ναι, ναι. Και φεύγει από κανονική θέση και ο βοηθός το ακυρώνει. Το έβλεπα, Νίκο. Είναι τρομακτικά ακόμα, οριακό. Το έβλεπα, εντάξει. Κοίτα, ακόμα ένα παιχνίδι που ο Άρης έχει παράπονα διαιτησία. Ναι. Συγκινητικός είσαι, Νίκο. Τον κυνηγάνε. Συγκινητικός, ρε παιδιά. Δηλαδή τι ψέματα είναι, δεν κατάλαβα. Συγκινητικός. Το έχουμε βάλει και στο πιάρε και τα λοιπά. Δεν πειράζει, ρε. Πες λίγο για τον γκολ το 0-1 που μέτρησε. Φυσικά. Ποιο? Το 0-1 που μέτρησε, λέει ο κύριος Ασλαμάς, ότι ήταν offside. Το 1-1, λέω, την ισοφάριση. Το 1-1, συγγνώμη. Το 1-1. Τα μπέρδεψε. Ναι, ναι, συγγνώμη. Δεν υπάρχει offside. Ναι. Δεν υπάρχει. Ήσουν πολύ πιστικός. Ήσουν πολύ πιστικός. Ναι, φίλε, η φάση, άμα τη δεις, την έχουμε και φωτογραφίες, δεν μπορεί να είναι offside αυτό το πράγμα. Δεν καλά, να το δούμε θέλω, φίλε. Να το δω θέλω, δεν το είδα. Κάθισα, το είδα το μάτς με 100 σημειώσεις είναι αυτά. Αφήνεις υπονοούμενα όμως. Για κακή μετάδοση. Ποιος έχει κάνει 7 στα 7 ο Άρης και του χρόνου θα σε χωρίζουν δύο κατηγορίες. Με γραμμένο στην ΕΠΟ. Ποιος ήψη. Νίκο, σε ευχαριστούμε, καλημέρα. Νίκο, καλημέρα, να σκαλά. Και περιμένουμε. Πήγε που έπαιρνε 25 στο. Και περιμένω κέρασμα. Καλημέρα, πάμε στο διάλειμμα. Περίμενε, όχι Χρήστο, περίμενε. Ευτυχώς δεν είσαι κύμα και έγινε κανονικά η απόβαση των οπαδών του Άρεος στη Δράμα. Ρε παιδιά, βγαίνει η Άρης είσαι με τίτλο πρωτοσέλιδο απόβαση στη Δράμα. Απόβαση. Η απόβαση γίνεται μόνο σε μέρη που έχει θάλασσα. Άντε πάμε σε διάλειμμα δηλαδή, γιατί. Τώρα... Έφτασε θάλασσα. Γιατί, λεπτό, βρε, ξεφτυλισμένη γιατί πάλι, η αμορφωσιά. Φορά... Μπράβο ρε Γιώργο Ιταλό. Μπράβο ρε πατέ του ΠΑΟΚ. Μπράβο ρε Γιώργο. Αλληγορικά γίνεται βρε ηλίθιε. Ηλίθιε. Γιατί θα πει σε αμορφωσιά ανθρώπου που κάθονται και δουλεύουν. Όσο δεν μπορείς εσύ να δουλέψεις, που κάθισαν τα παιδιά και κάθισαν όλη την Πέμπτη τους και την Παρασκευή τους φάγανε. Και σκέφτηκαν Δημήτρη και είπανε βάλε άντε, απόβαση άντε από εδώ, στη Δράμα. Άντε σε πιτσίλησο. Τι είναι ρε η Δράμα, Νορμανδία είναι. Νορμανδία είναι δηλαδή, η Δράμα. Δηλαδή ό,τι χρησιμοποιείς για τέτοιο είναι κυριολεκτικό. Νορμανδία είναι η Δράμα. Ναι ρε, την τζαλαβούτισα ρε. Κλείστε το ρε παλικάρι. Άντε ρε παλικάρι. Ας στείλει κάποιος, αν έχει βιντεάκι τον κόλ. Τι είπε, κλείστε το. Έλα, πάμε, βγαίνω, πάμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να πάμε ανά κατηγορία. Πρώτη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία, τρίτη κατηγορία. Να τα δούμε όλα με τη σειρά. Άμα θες να μιλήσουμε για handball γυναικών. Άμα θες εκεί να κάνουμε μια πρώτη ανάλυση. Δεν θες να μιλήσουμε για handball γυναικών. Δεν θες να κάνεις cash out στο μπάσκετ ανδρών. Τι να μιλήσουμε? Για handball γυναικών. Handball γυναικών. Έλα, κάνεις που δεν ξέρεις. Να μιλήσουμε για εφηβικό. Triple score. Μπάσκετ. Δεν κάνεις που δεν ξέρεις. Cash out δεν κάνει τον μπάσκετ ακόμα. Σου έχω δώσει την ευκαιρία αυτή να πει έχασα, παρετούμε. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καλά, εντάξει. Μείνε. Στο τέλος του πρώτου γύρου. Και η αμερικανική βοήθεια τώρα. Θα είναι στο 3 διαφορά. Γιατί, θα χάσω την Κίμη.
Στο τέλος πρώτου γύρου σου λέω θα είναι στο 3 η διαφορά. Θα χάσω από την Κίμη. Θα πλησιάζει. Θα χάσω από την Κίμη, ξαναλέω. Βρε, μπορεί να χάσει και από τον ΒΑΟ. Ναι, αλλά έχω τον ΠΑΟΚ στην έδρα μου. Θα κερδίσω εκείνο το μάτς και τελειώσαμε. Χρυσαφέ, μιας και αρκετά αναφορά στο μπάσκετ. Μία απορία. Αν ακούνε οι διαιτητές του κόρυβος ΠΑΟΚ, ας επικοινωνήσουν μαζί μας. Ναι, γιατί ζήσαν τα φώτα και κάνει επίθεση ο ΠΑΟΚ. Όχι. Τι ακριβώς δώσανε. Έσβησαν τα φώτα και άφησαν την επίθεση του ΠΑΟΚ να παίζεται. Ναι. Τι όχι. Ναι. Δημήτρη, όχι. Να κάνω μια. Όχι. Το είδα και αυτό. Ναι, το είδα και αυτό. Το δίποντο που χρώσαν για τρίποντο, το είδες. Το δίποντο που χρώσαν για τρίποντο, το είδες. Τι να πεις. Ναι. Τι ακριβώς δίνουνε στην παράταση 32 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη υπέρ του ΠΑΟΚ που κάνει βολές ο ΠΑΟΚ και δίνουνε και δώρο δύο βολές σε μία φάση και είναι. Φάουλ. ΠΑΟΚτσής δίπλα φάουλ μου, βασκετικός, που έπαιζε σε ομάδες 35 χρόνια και μας ακούει κάθε πρωί, Νίκο καλημέρα, βασκετικός ΠΑΟΚτσής άρρωστος, δεν και στο, λέει στο γκος, τελευταίο σφαγή του κόρυβου, του κορύβου. Ρε εσύ, τι να πεις για τον μπάσκετ, ρε. Βάτε όργια γίνανε, ρε. Χρήσαμε, το είδες αυτό. Ρε όργια γίνανε, ρε. Σου λέω έκανε επίθεση. Δεν σε στηρίζω, διότι προσπαθείς από το ξεκίνημα της εκπομπής να πλήξεις τη μεγάλη νίκη του Άρη με ψέματα. Έκανε επίθεση ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε σου. Το είδες ή δεν το είδες. Τα ρε, που πες το ρεύμα λίγο. Και συνεχίστηκε η επίθεση, ρε φίλε. Τι να μου πεις από εκεί πέρα και μετά. Τι να μου πεις. Και τι έγινε με αυτό, το πατούσε γραμμή ο άλλος στο τρυπόντο και έδωσαν τρύποντο. Με τι το, να μου πεις. Χωρίς φως. Το κλέψιμο. Μετά. Μετά. Το κλέψιμο στον κόσμο τελευταία φάση τι είναι, δεν είναι φάουλ. Ρε Δημήτρη, στο μπάσκετ κυρίως ήθιστε στο τέλος, τέλος, ναι, τέλος. Όταν πέφτουν τα φώτα να σταματάει το παιχνίδι. Αυτό ήθιστε. Εγώ θέλω να δούμε τη φάση αυτή μαζί. Μα, θες, θα δούμε. Χαίρομαι που το λέει ΠΑΟΚτσής καθαρά μπασκετικός. Το παιδί έχει παίξει και σε κλιμάκια εθνικών ομάδων. Το λατρεύω της γενιάς μου. Κρατήθηκε ο τέτοιος, ρε, ο Μαργαρίτης. Να σου πω ποιος είναι τώρα. Εντάξει, ακόμα και ο αντικειμενικός συνάδελφος Κώστας Χαλβατσιώτης είπε καθαρό φάουλ. Στο replay, γιατί έδειξε όλα τα replay. Και το φάουλ στον Κώστα. Ο αντικειμενικός Κώστας Χαλβατσιώτης. Ναι. Και το τρίποντο που, το δίποντο που κάναν τρίποντο. Και το φάουλ στον Κώστα και όλα. Τα έδειξε όλα τα replay. Το αντιπαρέρχομαι αυτό. Γιατί δεν είναι αντικειμενικός Χαλβατσιώτης. Αυτός και αν δεν είναι γνώστης. Τώρα τι με βάζει. Ναι. Φυσικά. Πολύ τόσα χρόνια στα Sport Vora υπήρξε πολύ μια αντικειμενική. Κώστας Χαλβατσιώτης αποκλείεται ο Ηρακλής στην Ξάνθη στο κύπελο, στον ημιτελικό και βγαίνει με ένα χαμόγελο σαν τον Τζόκερ στον Batman. Άσε με τώρα. Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Με την ευκαιρία του Περόνε στον ημιτελικό πρόπερση. Άντε τώρα. Και το πρωί αυτό εδώ πέρα Περόνε, με τον Τζορμπατζόγλου ούριαζα εδώ. Περόνε. Και μου την έπεσε ο Άκης. Όλα τα γκολ της Λάρισας που λέμε. Ασύστρελη. Τα 4-5 γκολ αυτά είναι όλα αποφάσεις του Περόνε. Περόνε, ρε, του είναι εκπληκτικό. Τον οποίο χαρακτήρισε βετεράνο, γέρο και άχρηστο πέρσι. Χέρι πρέπει να έκανε στη φάση αυτή. Οκ, okay, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά όλα αυτά τα γκολ. Πριν το τακουνάκι. Ναι. Που βάζει η Λάρισα είναι από φάσεις του Περόνε ο οποίος μπαίνει ως αλλαγή. Δεν θα έκανα χέρι εγώ. Ναι. Οκ. Τι λέει το 45? 8.45 καλημέρα παιδιά, 4 και στο Ρελαντί. 1-4 λέει. Πρώτον. Α, συγγνώμη, πρώτον. 4 και στο Ρελαντί. Δεύτερον, Λόβρεν. You fucking piece of shit. Τρίτον. Δεν είναι πέναλτι ρε. Δεν πάντως είναι πέναλτι. Πάντως είναι λίγο Λόβρεν, ναι. Είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι fucking piece of shit. Για ακόμα τρίτον μια φορά προσκυνάω ντύσιμο, αλλά νεανία Βρετανού Γκουαρντιόλα. Δεν φοράνε τόσο κολλητά οι Άγγλοι, και ειδικά αυτό που λες. Φοράει κάτι κολλητά παντελόνια ο Γκουαρδιόλα, τα μπούτια του θα βγουν απ' έξω παραλίγο. Ο Κολάσινατς δεν είναι σαν Ροσοπόντιος. Καλή εκπομπή, λίγο κομπήλιο. Ναι. Τη άρεσε να λένε. Εν συντομία, να πούμε για τα τρία παιχνίδια ποδοσφαίρου. Πάω Κάρι και Ηρακλή. Η ΕΡΤ και την έφερε στο στούντιο. Έχει ξυπνήσει. Μπράβο. Μπράβο στην ΕΡΤ. Αν τη βάλει και λίγο πιο βαθύ ντεκολτέ, θα έχουμε και στα τρία καλύτερα. Λοιπόν, πρώτη κατηγορία. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 4-0. Μάλιστα. Με τον ΠΑΟΚ να μην έχει τόσο καλή απόδοση. Μην ξεγελιέσαι από το σκορ. Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Απλά δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Είναι για τα μπάζα. Και αυτό τώρα δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Και ψυχολογία διαλυμένη. Και μισός ήταν κιόλας. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Πας χωρίς πάει επιθετικό ρε φίλε. Δεν έχουν κανένα επιθετικό. Εγώ 2. Και άμα είχε. Ο Μολίνς, ήθελα να πάρει εκδίκηση, αλλά δεν είναι. Ο Μολίνς, τι έγινε. Στο ίντερνετ κάπου πρέπει να κόπει και σύνδεση. Ναι. Πρέπει να πάρει εκδίκηση. Λοιπόν, 4-0, δεν ήταν τόσο καλός ο ΠΑΟΚ, μην ξεγελιέστε, είχε προβλήματα. Μέχρι το 2-0, μέχρι να σκορπίσει δηλαδή, το Παναθηναϊκός, τη διαφορά την κάνει μόνο ο Πέλκας. Μόνο οι ενέργειες του Πέλκα, κατά τα άλλα. Σωστό. Δεν υπάρχει και του Κολοβέτσιου διαφορά τόσο μεγάλη. Και του Κολοβέτσιου. Του Ηλία. Κολοβέτσιο.
Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε παλικάρι μου. Εγώ με το μηνίσκο, με τα κιλά που έχω πάρει, από πλάγιο. Καταρχάς, τι πλάγιο παίρνει. Είναι μόνο Κολοβέτσιο. Τι πλάγιο δίνει σε Κολοβέτσιο. Είσαι ολομόναχος. Μόνο σε όλη την Τούμπα. Όλη Τούμπα δικιά σου. Και τη βγάζει έτσι πλάγιο. Δεν είναι μόνο Κολοβέτσιο, είναι έξι αμυντικοί οι οποίοι τον βλέπανε. Και όλη η λειτουργία. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά σου φεύγει έτσι το πλάγιο, ρε Κολοβέτσιο. Θα τα παρατήσω όλα. Μόνο λοιπόν οι ενέργειες του Πέλκα κάνουν τη διαφορά μέχρι το 2-0. Από εκεί πέρα, οκ, okay, σκορπάει ο Παναθηναϊκός. Το σκορ θα μπορούσε να ξεφύγει. Αν και ο Μακ δεν έκανε τη βλακεία. Δεν ήταν τόσο καλός ο ΠΑΟΚ. Πολλοί παίχτες του σε κακή βραδιά. Μην ξεγελιέστε. Πολλοί παίχτες με πρόεδρο τον Μαωρίσιο. Η φωνή της λογικής. Άλλος Μαωρίσιο με τον τραυματισμό του. Ο οποίος είναι για κάρτες. Σε κάτι δεν κάτι κλωτσιές. Δύο φορές. Τι αλήθεια να τώρα. Κάτσε τι κάνω, αστείο, είπα. Συγγνώμη, τα είδες. Δεν τα είδες. Πιο πολλά από σάλες. Να φύγουμε, μα είναι. Κακός ο Κάνιας, κακός ο Μαωρίσιο, κακός ο Λιμνιός, σχετικά κακός ο Μακ μέχρι ενός σημείου. Ανάπτυξη προβληματική, λείπει ο Βιερίνια. Μέχρι και από το τέρμα δεν υπάρχει επίθεση η οποία ξεκίνησε με πάσα. Δηλαδή είχε πολλά προβλήματα. ΠΑΟΚ, όπου η Ζωδέβα δεν δέχτηκε καμία φάση. Αυτή είναι μια επιτυχία όλης της ομάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό. 4-0. Η ζωή συνεχίζεται. Τη γνώμη σας για τον γκολ που τρώει ο Διούδης. Ο Διούδης είναι ένας κοντός γκολκίπερ που σωστά ο φίλος μου ο Γιάννης ο Αριανός, Άρρωστος Αριανός, χθες ήμουν μαζί το μάτς, λέει ότι είναι ένας πολύ καλός γκολκίπερ για ομάδα που θέλει να ανέβει από τη Football League. Δεν κάνει για Super League. Άρα. Συμφωνώ μαζί του. Αυτό ήταν με το Διούδη, το ταμπάνι αυτό. Ο Πασχαλάκης στον γκολ αυτό, επειδή απογειώνεται σωστά ο Διούδης, απογειώνεται σωστά και με το, πάει με το πόσο ύψος έχει ο Διούδης. Αν δεν κάνω λάθος, 1,87. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι κοντός. Δεν του φαίνεται. Για γκολκίπερ είναι κοντός. Ναι. Όπως είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Πασχαλάκης πόσο είναι. Ναι, είναι κοντός. Μη μου πει κανείς Δοξάκη, Αρβανίτη. Ο Ρέι πόσο είναι. Κωνσταντίνου. Ψηλός. 91. Ο Γλύκος. 1,87. Πολύ καλός. Ο Γλύκος όμως με 1,87 είναι ψηλός. Ο Διούδης. Τέλος πάντων. Με 1,87 είναι κοντός. Δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι. Είναι κοντός. Δεν γεμίζει την αιστεία. Τέλος. Άσχετα. Ο Διούδης πάει και κάνει τη μαγιά στο Μακ εκεί χωρίς λόγο. Καλά τον κάνει. Δείξει, τον πάει. Καλά τον κάνει. Και πάει και στον Κουλούρη. Το έκανε μια φορά στα Τρίκαλα πέρυσι, του πιάσε. Στη δεύτερη κατηγορία, νομίζω το κάνει και φέτος. Τι του λέει εκεί πέρα. Του λέει αυτά τα χαζά, τι γίνεται, πώς. Ο πολύ καλός ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ Γιώργος Μήνος είπε. Στα Τρίκαλα. Δεν το έκανε Τρίκαλα πέρυσι το πέναλτι που έπιασε με τον Άρη. Και νομίζω ότι είναι Τρίκαλα ο Κουλούρης. Και πάει του ανοίγει διάλογο. Κάτσε βραγόρι μου εκεί πέρα τώρα. Κάτσε που δεν έπιασε. Αν έπιασε στον Άρη. Δεν έπιασε τίποτα, δεν έπιασε. Πέντε φάσεις, 4 γκολ έφαγες. Αφού δεν είχε καθόλου άμυνα. Πέντε πήγανε μέσα. Γι' αυτό δύο. Τέσσερα έφαγε. Δύο, γύρνα στην ομάδα τη καρδιά σου, αγόρι μου. Γύρνα να πάρει τη διπλάρα μέσα στην Τούμπα πάλι. Να γελάμε. Γιατί ερχόμαστε. Γύρνα να γελάμε. Γελάμε, σύρε. Κομπάρσε. Άντε, γύρκο. Σε έχει κάνει γιο-γιο Γκουαρδιόλα χθες. Αυτά για το μάτι της πρώτης κατηγορίας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Σε τι θέση είσαι? Δεύτερος τώρα. Τι, το βράδυ τι θα είσαι? Μάλλον τρίτος. Μάλιστα. Κάτσε, μην γίνει καμία. Το μελετάμε, μην γίνει κανένα. Δούμε κανένα όνειρο περίπου. Ο Κυραλέκος έχει. 3-0. Καλή ομάδα. 3-0 το βράδυ. Ελπίζουμε να είναι καμία έκπληξη. Εντάξει. Ναι. Πάμε στο μάτι της Football League. Δόξα Άρης. Μάλιστα. Δόξα δράμα. Ό,τι είδαμε από την τηλεόραση, τα μισά δεν τα είδαμε. Ποια μισά, ρε, 2 λεπτά δεν είδαμε. Παραπάνω. 2,5. Παραπάνω. 2,5 λεπτά δεν είδαμε. Για τον Μόρα, ο Μάριος που έχει όλους αντιπάλους του ΠΑΟΚ στο μικροσκόπιο έχει να πει κάτι. Συγγνώμη, φύγαμε από τη Football League ή επιστρέψαμε. Sorry, είναι παρένθεση. Γιατί δεν έχει πει τίποτα για τον Μόρα. Αν το έκανε αυτό σε παιχνίδι. Έχει κάτι να πει για τον Μόρα. Αν ο Μόρα το έκανε. Στο τρίτο γκολ, έτσι. Στο 1-3. Και στο δεύτερο. Τέτοια βλέπουμε 800. Ο Πανετολικός, το μάτς το έβλεπα όλο, είναι πάρα πολύ καλός μέχρι και το 55-60. Ο Πανετολικός είναι πολύ καλός. Τι και θα γινότανε, ρε φίλε, πες μας, αν το κάνεις σε Πανετολικός ΠΑΟΚ, θα μας φας τα αυτιά μια μισή ώρα. Στο 1-3. Ναι, και στο 1-2. Θα δω όλη την εικόνα της οπόσης, πώς και στο 1-2 θα μας φας. Αγόρι μου, θα δω την εικόνα όλη πώς είναι. Για το Μόρα, τι θα λες συγκεκριμένα για το Μόρα. Τι να πω για το Μόρα, ρε φίλε. Α, μπράβο. Θα πω όλη η εικόνα πώς το πάει το μάτς. Κακιά στιγμή θα πεις, ναι. Δες που ο Χάβος είναι μουτρωμένος, είχε κηδεία. Που τελειώνουν τα μάτς με τον ΠΑΟΚ και μιλάει μία ώρα. Τέσσερα έφαγε. Περίμενε. Και μιλάει μία ώρα για τον ΠΑΟΚ ως coach του Πανετολικού. Και λέει τα παιδιά του ΠΑΟΚ, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ, τα παιδιά του ΠΑΟΚ και τώρα δες, τα παιδιά του Ολυμπιακού, τα παιδιά του Ολυμπιακού. Πάμε στον αγώνα Δόξα Δράμας Άρης, αυτό είναι, φύγε, όπου γέμισε το γήπεδο, σχεδόν. Α, ο θαλαμοφύλακας, για το Διούδη το έλεγε αυτό, κάρμα is a bitch, Διούδη. Κάποτε έπαιρνες λεφτά και οι υπάλληλοι σούπερ μάρκετ έμεναν απλήρωτοι. Τώρα τα λεφτά σου π
πηγαίνουν στο Μηνιάτικο του Καπουτζίδη. Το κατάλαβες. Τι βλακίες είναι αυτά. Μηνυματάρα. Ψαγμενιά. Ψαγμενιά. Μάριε, θαλαμοφύλακα. Μάριε. Ωραίο θαλαμοφύλακα. Μην επιβραβεύεις την κακοψυχία. Είναι την κακοψυχία και το λαϊκισμό. Την κακοψυχία και το λαϊκισμό, ναι. Μάριε, μην τον επιβραβεύεις. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ άσχημο να επιβραβεύεις ανθρώπους οι οποίοι είναι κακόψυχοι και μικρόψυχοι. Είπε ο καλόψυχος Χρήστος Τσαντζίδης. Δεν είμαι καθόλου ούτε καλόψυχος, τίποτα εγώ. Ναι. Τι σχέση έχει το σούπερ μάρκετ έχει με το Διούδη? Έχει κανένα συμβολισμό δεν έχει. Γιατί έχει ο κανένα, Sky. Ναι. Κανέναν απολύτως συμβολισμό. Λέει, το κάρμα είναι bitch. Κανένα συμβολισμό δεν έχει. Ναι, τώρα τα λεφτά είναι άλλο το ένα πράγμα και είναι άλλο το άλλο πράγμα. Καπουτζίδη, μην μπλέκεις τον έναν με τον άλλον επειδή εσύ ζηλεύεις που ποτέ δεν θα μπορούσες να φτάσεις σε έναν άνθρωπο σαν το Διούδη. Που ποτέ δεν θα μπορέσεις να έχεις τα λεφτά του Διούδη. Και του κάθε Διούδη, του κάθε επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Μπορώ να κάνω μία, Χρήστο, στα πατάρια μου. Ναι, ναι, καλά. Στα πατάρια σου, στα πατάρια σου, στα πατάρια σου. Δύο πατάρια, αλλά... ένα μεγάλο και ένα μικρό. Ναι, καλά, εντάξει, στα πατάρια σου. Πατάρια, ναι. Αλλά είσαι η κλασική περίπτωση του μικρόψυχου, ζηλεύω, του κακόψυχου και του ζηλιάρη. Ζηλεύω που τον επειδή Διούδη. Δεν κατάφερες ποτέ να κλωτσίσεις την μπάλα, εγώ, εσύ και αυτός στη που θα στέλνει τα μηνύματα, δεν μπορέσατε ποτέ να γίνετε επαγγελματίες αθλητές με τη δυνατότητα που σας δίνει το μικρόφωνο που έχεις, Δημήτρη. Και σου έχω πει να μην διαβάζεις μηνύματα από τα κινητό, τουλάχιστον αυτός ο άπλας, να στέλνει κανένα μήνυμα, ναι, για να πληρωθείς. Στο Facebook δεν διαβάζει? Όχι. Τώρα θα... άντε, τώρα να στέλνει κανένα μήνυμα για να πληρωθείς ο άπλας ο που Διούδης... τους κάνεις μάγκες όποτε έχει. Βρίζουν, ευτελίζουν, μειώνουν, λαϊκίζουν και λες μηνυματάρα. Ωραία. Πόσα που αν το δει το Διούδη μπροστά του, θα πάρει του στήσει αυτόγραφο. Αυτό λίγο δύσκολα. Και αυτό και όλοι. Αυτό λίγο δύσκολα. Πόσα λεφτά έχει ο Διούδη? Αυτό λίγο δύσκολα. Πόσα λεφτά έχει ο Διούδη? Αυτόγραφο. Σιγά τα λεφτά του Διούδη. Εσύ πιο πολλά πρέπει να έχει. Ο Χρύσανδο είναι καλόψυχο. Γι' αυτό και έκανε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ όταν πήρε το κύμα το 2001. Σωστό. Σωστό. Το σε επιβραβεύει ΠΑΟΚ. Επαγγελματία μου, όχι καλόψυχο. Σωστό. Σωστό. Πάμε στο δόξα δράμα Σάρης. Να του ζηλέψω όλους. Το Διούδη, δηλαδή πες κάποιον άλλον, ρε φίλε. Δηλαδή, ζηλεύω το Διούδη. Αν έρθει ο Διούδης τώρα εδώ, έρθει, ναι, να κάνει μια συνεχή. Ωραίο παλικάρι. Ωραίο παλικάρι. Το πάω τους. Θα πάει και το παιδί μου είναι συμπαθέστατο. Το παιδί μου είναι συμπαθέστατο. Ο Διούδης τώρα είναι η αφορμή. Ναι. Λαϊκίζεις και εσύ και αυτοί οι δύο-τρεις που στέλνουν τα μηνύματα στο κινητό σου, λαϊκίζεις και βγάζετε μια κακοψυχιά και μια ζήλια. Κατάλαβε το. Θα πεις για έρνα, διαβάσω το μήνυμα να πάμε στο διάλειμμα. Γιατί είναι το διάβασε το 718, διάβασε το. Το 718, διάβασε το. Ναι. Αυτό δεν θέλω να το διαβάσω, όμως δεν μου αρέσει. Ποιο? Δεν το ρε Ασλαμά, όχι. Όχι, πες το. Όχι, διάβασε το όπως είναι, διάβασε το. Γιατί θα το... Ρε Ασλαμά, σε γκρίκλης γράφει. Όταν ξεκινάει ο ράπ την ποδοσφαιρική ανάλυση, μπορείς να βγάζεις το σκασμό. Άμπαλε, μπούρου μπούρου, σαν την άσπα από το Fame Story. Κλάψω. Να. Αν ήταν αυτό για τον Τσορμπατζόγλου όμως, μην τον διαβάσεις! Δεν στη λέει! Εσύ είπες διαβάσεις! Κλαψοφούνα! Ναι! Και έχει μια χιουμοριστική ιδέα. Μα είσαι. Καλημέρα, 7-18. Μα είσαι. Ή είσαι κάτω των 15 ή έχεις IQ κοντά στο 15. Α. Λέω εγώ. Πού καλημέρα. Από όλα. Τι συμπάθεια. Άμα ξεφωνίζουν τα συμπάθεια, είναι κάτω των 15. Αυτή η ποδοσφαιρική ανάλυση. Λοιπόν. Το ζουμί είναι όλο αυτό να που λέω εγώ. Άντε, πήγαινε, πήγαινε. Να πάω στο δοξαδράμα. Είχε πολύ κόσμο Άρης. Μπράβο. Όχι. Αλλά δεν πήγα στα Αλεξάνδρεια. Μεγάλη αδικία και η δράμα σε πάρα πολύ κόσμο. Η δράμα είναι αυτονόητο. Είχε πολύ κόσμο Άρη. Στο Αλεξάνδρειο δεν πήγανε. Μια που είπες ραπ. Μια που είπες. Το Αλεξάνδρειο ήταν τιμωρημένο χθες. Αλλά αφού πήγαν όλοι στη δράμα, ξέχασα. Και άλλοι το σχολίασαν. Λέει, μα και τιμωρημένοι είναι αυτοί. Λέω, ξέρω εγώ. Εμείς δεν δίναμε εισιτήρια, λέω, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Στο Αλεξάνδριο Μάρι χθες, ναι, είχε περισσότερο κόσμο από ότι έχει στα πρώτα 7 παιχνίδια εντός έδρας στο ποδόσφαιρο. Οι 2.434 που κόψαν εισιτήριο στο Αλεξάνδριο χθες. Αποκλείεται. Αυτοί ήταν μαζί με τα διαρκεία στα χέρια. Άσερε τώρα. Οι άλλοι πήγαν στη δράμα. Οι άλλοι πήγαν στη δράμα. Οι 2.400 λοιπόν που ήταν χθες είναι περισσότερο από ότι έχει κόψει συνολικά, ναι, σε όλα τα μάτια του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε. Δράμα. Καταρχήν, ο κόσμος του Άρη ξεφτέλησε και το φίλο μου το ραπ και όλους εσάς. Που λέγατε ότι η δράμα μάζεψε 5.000 και 600 εισιτήρια την 28 Οκτωβρίου. Το πόσο κόσμο μάζεψε ο Άρης χθες δείχνει το πόσο λείπει αυτή η ομάδα από τη Σούπερ Λίγκα. Αυτόν τον κόσμο ο Λεβαδιακός δεν τον είχε μαζέψει σε όλο τον πρώτο γύρο. Ένα κομμάτι. Κάνε δεύτερη ανάλυση. Για ποιο λόγο? Δεύτερο. Γιατί σκοτώσατε το ποδόσφαιρο εσύ. Δεύτερο. Επειδή κάναμε και ρεπορτάζ ο Λεβαδιακός κάποτε την κροτίδα. Γέμιζε το γήπεδο όλο. Το πρασίνιζε όλο. Σε σχέση με αυτόν που. Αυτό είναι το modern football που κάνατε. Αυτό είναι το modern football.
Το Monday Football το υπηρετούν αυτοί που φορά στη φανέλα του τώρα αυτή τη στιγμή. Ομάδες σαν τη Manchester United διέλυσαν το ποδόσφαιρο, Μάριε. Κομικέ. Οι ομάδες του συστήματος. Συμφωνώ. Εγώ είμαι με τους παλιούς καλούς της United. Υπηρετείς από τη μία το σύστημα και από την άλλη το αποδοκιμάζεις. Δεν γίνεται. Τσίπρα της Μεγάλης Βρετανίας. Τον αποθεώνουν όλοι. Είναι στα πάνω του Τσίπρα τώρα. Μην το... Τον αποθεώνουν όλοι και δεξιοί και όλοι. Τον αποθέωσα και εγώ όταν πρέπει. Σε άκουσα και με συγκίνησες. Όταν πρέπει. Λοιπόν, για Άρης Δόξα δεν μας λες. Άρης Δόξα. Για την Κροτίδα θα πω πρώτα και μετά θα πάω στα υπόλοιπα. Ποια Κροτίδα? Στο Β' βοηθό. Παφ, δεν το είδες. Εγώ λέω πάει, το διέκοψε. Τέλος πάντων. Στο Β' βοηθό δεν το χτύπησε, Μάριε. Έσκασε μπροστά του. Δίπλα του. Έσκασε μπροστά του, ναι. Δίπλα. Να μην ακούει σήμερα. Έσκασε μπροστά του. Δίπλα του, όποτε. Αυτό είπα κύριο στον κόλλο μεταξύ, έτσι. Α, ναι, τότε σωστά. Κάτσε, τότε αλλάζει. Δεν αλλάζει καθόλου. Εκείνη τη στιγμή εμένα μου πέρασε από μπροστά ότι καταστρέφεται όλη χρονιά. Η εικόνα, ναι. Η κουρομπίλια. Ούτε έπεσε, ούτε έγινε τίποτα. Έτσι. Ήταν ένα. Η Κροτίδα έγραψε δυναμητάκι. Πώς θα τα Τούμπα πέφτουν 400 τέτοια. Που είχαμε στο δημοτικό ρε τα πιστολάκια. Που κάναμε. Συγγνώμη, Μαρία. Πώς απαιτάς εσύ στη... η αυτόνομη, πώς απαιτάει τέτοια. Η αυτόνομη τέτοια. Ο Super 3 και η Θύρα 4. Πώς απαιτάνε τέτοια. Τελευταία δύο χρόνια. Δεν λέω φέτος. Τελευταία δύο χρόνια δεν θυμάμαι ούτε μισό. Να πάω λίγο πιο πίσω να θυμηθώ, ναι. Να δω, να θυμηθώ. Τέτοια πέφτουν. Υπάρχει, ας πούμε, ένα με τον Ακράτητο. Έχει πέσει κρότου λάμψης στον Πάο Κάρι στο μπάσκετ. Στον πάγκο του Άρη έχει πέσει κρότου λάμψης. Δείξτε το τσαλτίδι. Δείξτε το τσαλτίδι. Εντάξει, μωρέ. Εντάξει. Ρε Σίλου Τσέσκου, το φουλάρι, τέτοιο φουλάρι. Να μην πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Είχε μπορούμε να πέντε όμως, έχεις χάσει το χρόνο σου. Τι να χάσεις, αφού πετάγεται. Πες συγκεκριμένα για το ποδόσφαιρο, μωρέ. Τέτοια μην ασχολείσαι. Δεν βλέπεις τη Βουλή. Κάτσε να πω ένα σοβαρό πράγμα. Όποιος μιλάει στη Βουλή, από κάτω παρεμβαίνουν οι υπόλοιποι. Δεν χάνει τον ερμό του, δεν τους δίνει αξία. Επειδή υπάρχει και συνάντηση, σύσκεψη που θα υπάρξει ανάμεσα στην ΠΑΕ και τους συνδέσμους. Κολοβέτσιος. Για να μην επαναληφθεί το θέμα. Ποιος Κολοβέτσιος. Για να μην επαναληφθεί το θέμα με την Κροτίδα που ήταν από έναν 14χρονο. Α, συνελήφθη. Δεν συνελήφθη. Γιατί ήταν 14χρονο. Τι τον δίνεις έτσι τώρα. Δεν τον δίνω, δίνω την πραγματικότητα. Ούτε, γιατί είπα ποιος είναι, είπα ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Εντάξει, νέο παιδί βράζει. Ήταν ένα. Δεν καθόλου βράζει. Ανοησία. Άλλη λέξη θέλω να πω. Συνοδευόταν. Όχι. Όχι. Έχει σημασία, ρωτάω, ρε Δημήτρη. Τέλος πάντων, την ώρα που έγινε, άμα δεις, υπάρχει ένας που είναι η ασφάλεια που του Άρη. Μέσα, που μπαίνει ο άνθρωπος μέσα. Σωστό, ο Γιώργος είναι η ασφάλεια του Άρη. Είναι που πηδάει πάνω και πάνω. Μπράβο, το είδα. Το είδα. Ονομαστικά του ξέρει όλους. Αφού είναι του Άρη, εσύ δεν ξέρει τον Ατήλα. Παλιά ήταν, δεν έφυγε. Ποιο είναι τώρα. Αποχώρησε. Ο Τζέγκης Χάν. Όχι, συνεχίζει. Δεν ξέρει τον υπεύθυνο ασφαλεία εσύ. Ποιο είναι τώρα. Τζέγκης Χάν, ποιο είναι. Είναι δυνατόν εσύ Δημήτρη. Πώς θα του ξέρω. Θα φάτε, δεν μου λες, sorry μόνο αυτό, Χρυσάδε, συγγνώμη και σε πού. Περίμενα να τελειώσουμε. Με Λεβαδιακό, χωρίς κόσμο. Κάτσε ρε. Περίμενα να τελειώσουμε. Επειδή είναι 14χρονος, αλλιώς θα μιλούσαν ήταν 17, 18, 19, 20. Σωστό, σε παραδέχομαι. Είναι παιδί, όντως είναι. Είναι παιδί. Εγώ νόμιζα μου κάνεις πλάκα ρε στην αρχή. Είναι όντως παιδί. 14 ετών. Και γι' αυτό, επειδή τον πιάσαν οι ίδιοι οι Αριανοί εκείνη τη στιγμή. Ναι. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις φοβάσαι και προβοκάτσια. Αλλά βλέπεις ένα παιδάκι, το οποίο επειδή έλεγε το μάτι, έλεγε και την πέταξε. Να τον πετύχει δικός το δικός μας όντως ή μήπως δεν έκανε αυτό που λες. Να ξέρω ρε φίλε. Κατάλαβες τι εννοώ. Για προβοκάτσια. Είναι δυνατόν να πει εκείνη τη στιγμή είμαι ΠΑΟΚ. Είμαι Ολυμπιακός. Είμαι ΑΕΚ. Άρης είμαι παιδιά. Συγγνώμη είπε. Ναι, το ψάξει. Μήπως το ψάξει. Ναι. Τι να το ψάξει. Τι τον κατή. Το γιατί, κάπου την Αριανός. Βρε γιατί σωστά μου είπες προβοκάτσια κτλ. Εκείνη τη στιγμή Μάριε. Αυτό λέω. Εκείνη τη στιγμή ή στημένος είσαι ή πανίβλακας. Ναι. Η ομάδα κερδίζει. Είναι στο 95. Και πετάς Κροτίδα στο βοηθό. Στο 93,5, 94 εκεί, ναι. Και ότι δεν υπάρχει, δεν είναι ισχυρή και τα λοιπά φαίνεται, γιατί έχει σκάσει δίπλα και στον παίκτη της Δόξας, ναι. Που αν ήταν λίγο ισχυρή, θα πέφτει αυτός κάτω. Στο Σπυρόπουλο, τον Παναγιώτη, ναι. Θα πέφτει αυτός κάτω. Ναι, ναι. Έτσι. Τον δεξιόπιστο φύλακα, ναι. Κακώς το λέω τώρα αυτό, αλλά στην κοινωνία που ζούμε, μπράβο. Μπράβο και στο Σπυρόπουλο και στο βοηθό που δεν κάνουν τους Καραγκιόζηδες. Μπράβο, σωστό, σωστό, μπράβο. Οφείλω να το πω. Ναι, και ειδικά στο Σπυρόπουλο, μπράβο. Και ειδικά στον παίκτη, ναι. Στον Παναγιώτη, ναι. Οφείλω να το πω. Ναι. Άσε τα καραγκιουζιλίκια που έτρεχε ο Μπαϊκάρα και έλεγε διέκοψε το. Τι διέκοψε το, ρε αγόρι μου. Είπε ο Ντενίς έτσι. Μήπως έλεγε κάτι άλλο. Ο Ντενίς, ο οποίος ναι. Όσο κερδίζει η Δόξα δεν έχει σηκωθεί από το χορτάρι. Έλα, είναι συνέχεια πεσμένος κάτω και μετά όποτε υπάρχει παίκτη του Άρη πάει από πάνω και διαμαρτύρεται. Και ναι. Του λέει ο Βαλεριάνος ότι έκανε εκεί εσύ. Μα του λέει εσύ τι έκανε, του λέει στο πρώτο τέτοιο. Ναι. Το είδε Χρήστο. Πολύ ωραία όμως δεν είναι απλά να το περάσουμε ότι ένα 14χρονο με το όποιο μυαλό έχει. Πέταξε μία Κροτίδα και πάει και τελείωσε. Είναι σοβαρό το θέμα. Θα πάρω 5 λεπτά. Θα πάρω 5 λεπτά παράταση και θα πάμε μετά στο break. Μην σαν ανισχύει.
Έχεις ώρα. Έχεις ώρα. Δεν έχεις ώρα. Άσε να το πάρω. Αφού δεν έχουμε ώρα, θα το βάλουμε και τέταρτο. Και σου λέει γιατί δεν ντρέπεσαι ο άλλος εκεί να ξέρεις. Ναι. Για σένα. Τσαλτίδη, δεν ντρέπεσαι να στέλνεις φίλο σου δίτη να την πέφτει στον Ιερίνια. Φεύγω από τον Ιρμό. Ντροπή. Λοιπόν, και τέταρτο θα κάνουμε το διάλειμμα. Oh. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσει χθες αυτό το πράγμα. Από την άλλη, νομίζω ότι ο καθένας το έχει δει, το βλέπεις το μάτς, είναι 2-2.500 κόσμου σε ένα γήπεδο με όλη την ένταση που έχει ο Αριανός που είναι στη Β' Εθνική και τα λοιπά, που έχει κόσμο, έχει αντίπαλο παδό, άρα έχουμε τις καλώς εννοούμενες προκλήσεις, αλλά δεν είναι όλοι με μυαλό, μπορεί 2, 3, 5 να ξεφύγουν, δεν ξεφύγει κανένας. Δεν πετάχτηκε το παραμικρό και ο Άρης χάνει μέχρι το 60. Σωστό. Ναι. Μέχρι το άρα δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό το σε αυτό το μάτς ο ένας να αμαυρώσει όλο τον κόσμο. Από την άλλη όμως θα πρέπει να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει ώστε να μην δοθεί το δικαίωμα στον ένα να διαλύσει την ομάδα. Γιατί αν εκεί ο βοηθός πέσει κάτω, παρόλο που δεν έπαθε τίποτα, θα έπρεπε μετά πάλι εγώ να αποδεικνύω ότι όπως η Κουρομπίλια δεν έπαθε τίποτα και τι είναι αυτά και ο Άρης κέρδισε και τα παιχνίδια παίζονται στο γήπεδο και τέτοια. Να είχαμε κλάματα τώρα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Το παιδί νουθετήθηκε τα λοιπά, τέλος. Αυτό. Το παιδί πήγαν, το είπα, τι κάνεις ρε, κανένα δυο πινελί και τα λοιπά, δεν το άκουμε σε κανένας. Μόλις, να σου πω κάτι, είναι και το ποιον βλέπεις. Αν ήταν φίλε 17 χρονών, ακόμα εκεί θα ήταν, θα τρώγε ξύλο ακόμα. Γιατί σου λέω τον ορμήξανε. Το οποίο το καταδικάζω αυτό. Το καταδικάζω αυτό. Το καταδικάζω καλά, αυτό. Καλά, άμα πάει η να αυτοδικία. Ναι, ναι, πάει να διαλύσει την ομάδα. Όχι. Εγώ δεν την καταδικάζω καθόλου. Αυτόν συγγνώμη, που θα κάνει αυτό. Κάνεις πλάκα τώρα. Όχι, καθόλου δεν κάνω πλάκα. Σου είπα. Με σοκάρεις. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά, αν αυτός φάει δύο σφαλιάρες εκεί πέρα. Δεν σου λέω τι πρέπει να γίνεται, ρε Μάρια. Ναι. Αλλά σου λέω ότι ποιο είναι η μόνη άμυνα, ποια είναι. Του άλλου παδού δίπλα. Που πήγε για την ομάδα του. Τη ομάδα σημαίνει η άμυνα, ποια είναι. Τι θα τον κάνει. Βάλ τον φυλακή! Τι θα το κάνω άμα πει φυλακή! Κερδίσει ο Άρης βαθμούς! Και τι είναι ρε φίλε τώρα η αυτοδικία, ας πούμε. Αυτός που πάει και πετάει κροτίδα στο 95, ο Στημένος, έτσι, όχι ο ανόητος, ο Βλάξ. Ο Βλάξ πληρώνει τη βλακεία του. Ο Στημένος όμως, φίλε, μόνο αυτό φοβάται, τίποτα άλλο. Αυτό το παιδί τώρα εδώ καταλογίζει νεανική απερισκεψία. Αυτό, ναι. Μιλάμε 14 χρονών. Ναι. Μα και φάνηκε, ρε. Το Νορμάνι και τα λοιπά και όχι, λέει συγγνώμη, κατευθείαν έκανε ένα. Συγγνώμη, δεν έδειξε η κάμερα, δεν το έδειξε. Νόμιζε πες... Α, νόμιζε έτσι που το είπες. Πήγανε. Ναι, νόμιζε έτσι που το είπες, δεν το αφήνω, το βλέπα, δεν το είδα, δεν λέω τίποτα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, βλέπω τον άνθρωπο που σωστά μπαίνει. Πρέπει ο Άρης και έχουν τους τρόπους και οι σύνδεσμοι και τα λοιπά, αυτά όλα να απομονωθούν. Δεν άναψε περισσότερο, φίλε, όλο το μάτς. Για να μην φάει τιμωρία η ομάδα. Και ρίχνει αυτό. Βασικά να πω κάτι. Ένα μεγάλο μπράβο και στη Δόξα Δράμας και στον Άρη. Μας χάρισαν ατόφιο, όμορφο ελληνικό ποδόσφαιρο, το μοναδικό στον κόσμο. Από καρδιά σου. Το χάρηκα. Μα έτσι πρέπει να γίνεται. Χάρηκα, περιγραφές. Αυτό πάω να πω. Ένταση, τα πάντα. Είναι η διαφήμιση. Ποδοσφαιράκλα. Πέρα από το ποδόσφαιρο. Είναι η διαφήμιση το χθεσινό μάτς. Ναι. Όχι ότι παίχτηκε κάποιο ποδόσφαιρο, ίσα ίσα. Παίχτηκε η Β' Εθνική. Τέτοιο γουστάρο. Πρόσεξε. Τέτοιο γουστάρο. Ναι, τέτοιο. Όχι, και εμένα μου αρέσει. Αυτά γουστάρο. Αλλά. Καμιά Ρεάλ. Καμιά Bayern Munich. Είναι η διαφήμιση πώ μπορούν σε ένα γήπεδο 8.000 θέσεων να είναι 6-7.000 κόσμο. Και από τις δύο ομάδες και να μην γίνεται το παραμικρό. Ναι, 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 το καταχάρηκα. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ο Άρης είναι ανύπαρκτος στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Αλλά βάζει γκολ που του ακυρώνεται. Αλλά είναι ανύπαρκτος. Το δεν goal, υπάρχει. Μην το λες έτσι, το γκολ δεν έχει σταματήσει φάση, είναι τη γενέση της. Μαρία, είναι μόνος με τον τερματοφύλακα. Μην το λες, τώρα με επικραίνεις. Και πλασάρει κανονικά και ο τερματοφύλακας βγαίνει κανονικά. Πλασάρει σε τρίτο χρόνο ο Διαμαντόπουλος. Παρόλα αυτά είναι μόνος του με τον έχει σταματήσει. Αν θέλει και κάρτα του δίνει κιόλας. Είναι μόνος του με τον τερματοφύλακα. Για δημιουργία εντυπώσεων. Είναι μόνος του με τον τερματοφύλακα. Άλλο, δεν ξέρω αν το βάλει εκεί. Παρατάει τη φάση ο Μέγκα. Την παρατάει και ο Μέγκα και ο αμυντικός. Έλα, μην το βλέπω. Ο Μέγκα πέφτει κανονικά. Τέσσερις φορές το είδα. Ο Μέγκα πέφτει κανονικά. Τέλος πάντων δεν έχει ουσία. Είναι φάση. Δεν υπάρχει γκολ. Υπάρχει γκολ γιατί έχει μπει. Είναι φάση γκολ που αν είχαμε αυτό που είχαν οι Γερμανοί θα μετρούσε. Αν είχαμε αυτό που έχουν οι Γερμανοί. Το VAR. Το VAR θα μετρούσε. Το VAR. Όπως θα έπαιρνε και πέναλτι ο Άρης στον Μπούρμπο. Γιατί είναι πάνω στη γραμμή. Και αυτό φαίνεται από το τέτοιο. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος. Και ο βοηθός. Είναι η μόνη φάση αυτή που κάνει λάθος. Η μόνη αυτή. Και είναι οριακή όντως. Εγώ εμείς το βλέπω από το replay και το καταλαβαίνουμε. Ναι. Και για το πέναλτι το έχω γράψει και στο SDNA. Ο διαιτητής για να το δει ότι είναι πάνω στη γραμμή και όχι έξω πρέπει να είναι ο Σούπερμαν. Ναι, είναι τελειτομέρεια, ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα, είναι αστείο, ρε Σιδιγκόζη, να έχει ακυρωθεί γκολ στον Άρη ή τέλος πάντων να είναι η φάση που είναι αυτή που λες εσύ. Ναι. Να υπάρχει ένα αμφισβητούμενο πέναλτι. Εγώ δεν λέω ότι έπρεπε να το δώσει. Αλλά από το replay το βλέπουμε ότι είναι πάνω στη γραμμή. Από το replay.
Ναι. Στο τρίτο replay. Πολύ δύσκολη φάση. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είτε το δώσει είτε το δώσει, είναι αυτό που είδε εκείνη τη στιγμή. Δεν γίνεται να μιλάς για μια κίτρινη κάρτα, ρε, εσύ. Δεν γίνεται να λες, ρε φίλε, και στην ΕΡΤ. Στο πρώτο ημίχρο ήμασταν καλύτεροι. Στο δεύτερο δεν αποβλήθηκε ο Μπούρμπο. Στον Μπούρμπο. Δηλαδή, πόσο μικρός είσαι, ρε φίλε. Που δεν είναι και κάρτα, γιατί δεν είναι φάουλ εκεί που ζητάει την κάρτα. Ναι. Εκεί που ζητάει την κάρτα, ναι, δεν είναι φάουλ καν. Απλά, ναι, πέφτει εντυπωσιακά ο παίκτης, ο παίκτης, ναι, δόξας. Ναι. Και από όλο το μάτι για την κάρτα. Ναι. Και το άλλο, ρε Σιματσούκα, ο Άρης ήταν, έβαλε δύο τυχερά γκολ. Όχι, το γκολ που βάζει. Όχι, το γκολ που βάζει ο Παυλίδης. Το γκολ που βάζει ο Παυλίδης είναι τυχερό. Μεγάλο γκολ, τεράστιο γκολ. Και εσύ έχεις βάλει γκολ από καραμπόλα. Τεράστιο γκολ. Και εσύ έχεις βάλει γκολ από καραμπόλα και λες ο Άρης έβαλε δύο τυχερά γκολ. Μη μιλάτε, ρε, μην το στέλνεις. Εσύ, ρε Ματσούκα, να σου πω κάτι. Και την ίδια στιγμή, μπράβο στο Σπανό. Ναι, βγαίνει ο προπονητής του Άρη. Πολύ ωραία παρουσία. Έχει κάνει 7 στα 7. Έχει πάρει τη δόξα με ανατροπή. Που η δόξα όλοι λέγανε θα πάει ο Άρης και θα γκελάρει. Και βγαίνει μετά το μάτς και λέει το είδα, δεν ήμασταν καλοί. Ναι, σωστό, τον είδα. Τον είδα. Παίξαμε μόνο ένα 20 λεπτό καλό ποδόσφαιρο και πήραμε τη νίκη. Φίλε, ξέρεις ότι ο Αναστόπουλος, τώρα έχω σε εκτίμηση, είναι φίλος μου. Ναι. Έτσι. Ο Αναστόπουλος χθες θα έλεγε, σας πήρα τα σόβρακα. Ναι, ναι. Προφανώς, μάλλον. Προφανώς, ναι. Η νοοτροπία του Σπανού είναι αυτή ακριβώς που χρειάζεται ο Άρης για να πάει ως το τέλος χωρίς προβλήματα. Ελπίζω να συνεχίσει να την έχει την νοοτροπία και πίσω ο Σπανός που για μένα κάνει λάθος και το έχω πει συνεχόμενο με τον Πασά δεκάρι, ψεύτο δεκάρι μάλλον. Πασά είναι για τον Άστη. Δεν γίνεται, αγαπητέ μου coach, στο δεύτερο ημίχρονο πάντα να διορθώνεις το λάθος του πρώτου. Γιατί ο Σπανός για μένα στο κοουτσάρισμα είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, ναι. Έχει τα μάτια που τα γυρίζει συνέχεια ο Άρης, είναι γιατί όντως κάνει σωστές αλλαγές, αλλά κάτσε. Με και στο πρώτο ημίχρονο που δεν παίζω καλά, πάλι ο προπονητής μου είναι ο υπεύθυνος. Έχει μία αιμονή να βάζει τον Πασά ψευτο δεκάρι και τον Πασά. Ναι. Και τον Πασά ψευτο δεκάρι και τον Κάσο. Το δεύτερο γκολ είναι μεγάλο γκολ. Η γλυκιά λόμπ πάσα του Διαμαντόπουλου. Πολύ γλυκιά. Και πάω και κλείνω με αυτό. Ναι. Ένα. Εξαιρετικός ο Διαμαντόπουλος. Ξέρω ότι θα παίξει τα μισά ματς. Τα μισά ματς θα παίξει, να ξέρεις. Ναι. Και εσύ, γιατί έχει την ευπάθεια εδώ στο, ναι, το παιδί, στη μέση κτλ. Mm. Αλλά είναι εξαιρετικός και επίσης είναι η τεράστια διαφορά που κάνει ο Πλατέλας. Για τους φίλους του Άρη που λέγανε δεν ξεκινάει τον Πλατέλα, ο Πλατέλας, παιδιά, και 25 λεπτά που έπαιξε μετά κλάταρε. Ναι. Γιατί ήταν από τραυματισμό, δεν είχε προπονήσεις, είχε θέμα στους προσαγωγούς, φοβότανε, ναι, μην τον τραβήξει ο προσαγωγός. Μετά τον γκολ, άμα δεις ο Πλατέλας, έχει σταμάτη, δεν κάνει. Δεν τρέχει, δεν πιέζει, ναι, δεν κάνει. Ένα έχει τη μέση, αλλά... έχει τα πόδια, τι θα γίνει τώρα. Ναι, έτσι είναι, φίλε, τι να κάνουμε. Θα πάρω κι άλλο παίκτη. Δόξα... Έχω παίκτες. Η δόξα μετά το 60. Ναι. Φανέρωσε την τεράστια διαφορά με τον Άρη. Τίποτα. Η δόξα. Δεν έκανε φάση μετά το 1-2. Αφού δεν έβαλε δεύτερο γκολ μέχρι το 55, ναι, λέω θα χάσει. Έχεις τέτοιο στάτους στο πρώτο ημίχρονο. Έχεις φάση, ρε Ματσούκα, για τον εαυτό σου πολύ. Μάτς λίγουν στο 90. Ναι. Αφού στο πρώτο ημίχρονο. Μια ομάδα είναι, ναι, δεν κάνει το 2-0. Είναι αυτό που δεν είχε πέρσι ο Άρης. Είναι καλογυμνασμένοι, ναι, τρέχουν μέχρι το 90. Κλωτσάνε, βαράνε, πάθος κτλ. Και η άλλη ομάδα μετά το 60 κλάταρε. Κλάταρε, ναι, η δόξα. Τελείως. Και αυτό όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται χειρότερο για τη δόξα. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε και τέταρτο. Ναι. Θα κλείσουμε γιατί υποσχέθηκα στο Χρήστο και τέταρτο. Πάνω, ναι, στο μάτι του είναι, ναι, έχει σημασία. Ναι. Και αυτό το μήνυμα είναι από Ηρακλειδέα. Έχει σημασία. Προς επίρρωση των όσων λέγαμε νωρίτερα. Συνθήματα δεκαετίας 80. Πάω Κάρης Ηρακλής. Τουτουτ μένει και οι τρεις. Βάλτε ένα γκολ να γίνει τη Σουλτάνας. Τεράστιο μάτς, φοβερό μάτς, έσταζε Αιτήλα. Έθνο μαστόν τον. Σε σκεφτόμουν συνέχεια. Τέτοια μάτς γουστάρω. Όχι Ρεάλ Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα Σεβίλη. Εμετούς και Μπάγερ Ντόρτμουντ. Αυτό το δόξα δράμα Σάρης, αυτό είναι ελληνικό ποδόσφαιρο που λατρεύουμε, που αγαπάμε. Πάμε στο διάλειμμα γρήγορα. Πάμε. Κανονικά, συγγνώμη, εκπομπή πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει η Μαριλής τώρα, αλλά εντάξει. Δεν πρέπει. Το ξύλο Αγγελίδη Αλεξάνδρε στο μάτς του Άρη με την Μπεσίκτας. Τι σχέση έχει, σαν σήμερα είναι. Προσπαθείτε να διώξετε τον Κολοβέτσιο, ρε, είναι δυνατόν. Να πω κάτι για τον κύριο Κολοβέτσιο. Για τον κύριο Κολοβέτσιο κάτι και τους Τούρκους κτλ. Και θα πω λίγα πράγματα γιατί τα περισσότερα θα πω το απόγευμα. Ναι, γιατί μας κούρασες. Θα πω ένα πραγματάκι και μόνο. Με όλη την καλή διάθεση και που πραγματικά υπάρχει συνολικά από την οικογένεια του Άρη από την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκε ο κύριος Κολοβέτσιος και οι Τούρκοι φίλοι του.
οι Τούρκοι. Το έδειξε ο πρόεδρος. Το 4. Ναι. Το έδειξε. Λοιπόν. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εκνευρίζεται κιόλας ο κύριος Κολοβέτσος. Όταν λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Τα λόγια και οι υποσχέσεις και όλα αυτά τα οποία σημειώνει για τις πολύ μεγάλες εταιρείες από την Τουρκία. Με τον κύριο Αστσιόγλου που ήρθε πραγματικά να είναι ένα τεράστιο μέγεθος στην Τουρκία, κατασκευαστική εταιρεία κτλ. Αλλά τον είδαμε σε πάρα πολύ ωραία στιγμιότυπα στο Βασίλη Καρά. Τεράστιος Καράς. Αν θέλουν να φέρουν χορηγίες στον Άρη, τότε είναι πάρα πολύ απλό την Τετάρτη το πρωί, να μπαίνουν οι πινακίδες τους στο γήπεδο και να τυπώσουμε και στη φανέλα τις εταιρείες τις οποίες θέλουν. Όπως ακριβώς έκανε ο Τόμ Παπαδόπουλος, ο οποίος συμφώνησε με τον Καρυπίδη, ούτε ήρθε, ούτε είπε στα Facebook, ούτε μίλησε, ούτε είπε το οτιδήποτε, έστειλε 150.000 δολαριάκια, μπήκε η εταιρεία του στο πίσω μέρος της φανέλας και στις πινακίδες το Βικελίδης. Ας σταματήσουμε να παίζουμε με το μυαλό των Αριανών, με εκατομμύρια, με τεράστια θα πράγματα. Θα κινδυνεύσετε στο μπάσκετ, χάνετε χρόνο, θα κινδυνεύσετε. Εγώ μιλάω περισσότερο για το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Το μπάσκετ είναι μια άλλη υπόθεση. Ο Κολοβέτσος τι. Στο ποδόσφαιρο πήγε το Σάββατο, έκανε συνάντηση με τον Καρυπίδη. Επειδή όμως ο Καρυπίδης λειτουργεί τελείως διαφορετικά σε σχέση με τον Λάσκαρη, γιατί προφανώς είναι πιο εξοικειωμένος σε τέτοιου είδους προτάσεις, στο ποδόσφαιρο το πανηγύρι θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα. Μακάρι να τελειώσει με χορηγίες να έρχονται και να μπαίνουν στην ομάδα. Μόνο όμως χορηγίες και τίποτα παραπάνω. Και αυτό το ξεκαθάρισε και ο Καρυπίδης στον Κολοβέτσιο. Πράξεις. Πράξεις και τότε θα δικαιωθείς. Αν γράφουν στην Τουρκία ότι ήρθε στην Ελλάδα ο Τούρκος και θα συνεργαστεί με τον Άρη, ή γράφουν στην Ελλάδα δηλώσεις του Τούρκου ότι θα βοηθήσω τον Άρη, ή τα γράφετε στο Facebook ότι ήρθαν εδώ και αφού ήρθαν εδώ, δεν δικαιώνεσαι. Θα δικαιωθείς αν τώρα είναι τα λεφτά. Να σταματήσεις αυτό το πανηγυράκι στο Facebook, να έρθουν τα χρήματα, να μπουν χορηγίες και τότε να αποθεωθείς πραγματικά. Αν όμως μείνεις στα λόγια, τότε δεν θα αποθεωθείς. Άλλο πράγμα θα γίνει. Αυτό. Ερώτηση: Δημήτρη, φωτογραφίε για μια πορεία. Αυτή εδώ πέρα κάτω είναι η Μαρία Γκοντζάρεβα. Αυτή εδώ. Όχι. Όχι. Ωραία, οκ. Okay. Τι εννοεί για το Δίτη που λέει, τι εννοεί. Δεν τρέπεσαι να στέλνει φίλο σου Δίτη να την πέφτει στο Βιερίνια. Γράφει 906. Ντροπή. Ναι, αυτό και εγώ το κατάλαβα αυτό. Το κατάλαβα τώρα εγώ. Μιλάμε, φίλε, πραγματικά πολύ, πολύ χιούμορ. Σκολικοειδίτιδα έπαθε. Συγγνώμη, βοήθα λίγο. Έπαθε σκολικοειδίτιδα ο Βιερίνια και γι' αυτό λέει να στέλνω φίλο μου Δίτη. Σκολικοειδίτιδα. Α, σκουλίκι Δίτη. Δίτη. Καλό, καλό. Για να το καταλάβει. 906, συγγνώμη. Το πιέζα αμέσως ο σκύλος. 906 για να το καταλάβει πρέπει να είσαι πάρα πολύ έξυπνο. Σαν και εμένα δηλαδή. Ναι, εντάξει. Α, ναι. Δίτη και σκουλίκι, ναι. Σκουλίκι και Δίτη. Πολύ καλό. Πολύ καλό, ναι. Αλλά παρόλα αυτά να ξέρεις, φίλε, ότι η κατάρα μου υπάρχει, ναι. Και ερχόμαστε. Έτσι. Και κάτι άλλο. Το υπόλοιπο δεν το λέω το σύνδεσμο. Αυτός τώρα τι, μήπως είναι πίσω από την πορεία του ΠΑΟΚ, αυτός, ο πατέρας μου Τσέσκου. Κάθε λίγο και λιγάκι ερωτεύτηκε, κάθε λίγο και λιγάκι είναι εδώ. Αυτός είναι ο Ρώσος. Ο Τσιτιακόφ. Ερωτεύτηκε. Ανοίγουμε γραμμές. 23-10-287-888. Γενικά η καλεσμένη του ΠΑΟΚ είναι... Κρις, σε ρί θα το πάμε. Μόνο ώρα πετάει ο φίλος μου ο κύριος Χιώσης. Και αφού πετάξει την ώρα, επιστρέφουμε. Δηλαδή ένα σποτ θα παίξει, παιδιά. Επιστρέφουμε για να ανοίξουμε γραμμές. Μισό λεπτό και γραμμές. Ναι. Ο αδερφός μου ο Κρίστοφερ από τη Σουηδία που τα Χριστούγεννα θα έρθει στην Θεσσαλονίκη. Μαρία, στο Κιλκίς για την ακρίβεια, αλλά έρχεται και Θεσσαλονίκη. Λέει, καλημέρα. Απειλή είναι αυτό. Όχι, απλά στο λέω ότι είναι μήνυμα από την Σουηδία, γι' αυτό δεν έρχεται. Αλλιώς θα στέλνει κανονικά μήνυμα, δεν θα ήταν τζαμπάτσες. Ναι, καλά, ξέρω. Ο καψούρης της Όλγας τρέμει. Ο άνθρωπος που η λέξη κλαίω του έχει κάνει μήνυση. Ο Κούτρας που παρακαλάει τον κάθε ένα για κέραζα μέσω ράδιο. Πες του ότι το επίπεδό του έχει φτάσει στα τάρταρα. Και θα έρθω να του το σηκώσω. Τον καλημερίζω και τον καλιεβδομαδίζω. Πού είναι ο Σουηδία. Κρίστοφερ είναι 55 χρονών, ναι. Και είναι έτσι. Είναι κανονικά, έχει, ωραία. Τρέλα με τη γυμναστική και με αυτά. Μπράβο, είναι φουσκωμένος. Μπράβο, ωραίος. Θα σε κάνει λιώμα. Ναι, πού παίζει, πού είναι, πού μένει, Μάλμε. Σουηδία, στο Στοκχόλμη. 23-10. Ο Μάριος λέει. 287-888. Το πλάγιο τον πείραξε. Εδώ τον τρίπλα λέει ο Βαρέλα και του έκανε φάουλ. Όποιο τρώει τρίπλα από τον Βαρέλα βγαίνει από μόνο του έξω. Λάθος. Ο Βαρέλα πέφτει πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα στη φάση. Ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα έχει και καλή τεχνική. Λάθος. Με τον Κουρμπέλη, τη φάση αυτή δεν λέει. Ναι. Που τρώει κάτι από τον Κουρμπέλη. Έχουν στείλει το offside να το δεις. Το γκολ του Άρη, πάση. Το offside.
Το γκολ του Άρη, φίλε, δεν είναι offside. Στο είπε ο άνθρωπος που ήταν στο γήπεδο και υπάρχουν και φωτογραφίες που το φανερώνουν αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Όταν έβαζε φωτογραφίες ο Ολυμπιακός, γιατί τον κράζαμε όλοι. Εσείς τον κράζατε, όχι εγώ. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης θέλει ένα μήνυμα που δεν το καταλαβαίνω. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα στο handball είναι βέβαιο, αλλά που κερδίσαμε στο κύπελο και διώξαν την προπονητή τους, μήπως είναι κάτι ύποπτο. Έδιωξε την προπονητή στο handball. Δεν νομίζω. Σε κέρδισα στο κύπελο. Ούτε αυτό το ξέρεις. Ξέρεις μόνο το 33-11 εσύ. Μάλιστα. Καλημέρα, ραντεβού στη... Α, αυτό είναι από τους ρεπόρτερς. Για τραμπουκισμούς. Έχουμε ειδήσεις από την παρουσία του Λάσκαρη και της συζύγου στον ανακριτή. Α, ναι, περίμενε, ναι, ναι, ναι. Έχουμε είδηση. Είδηση δεν έχουμε ακόμα. Αυτά στην Νικολούλη, φίλε. Είναι, όχι, είναι στο... στην Αθήνα, στο... πώς λέγεται και το Μέγαρο, πώς λέγεται, στο δικαστικό Μέγαρο. Ναι. Στην Ευελπίδα. Και πήγαν και θα απολογηθούν. Είναι εκεί και η κυρία Τζόρτζια και ο κύριος Λάσκαρης. Όχι η Τζόρτζια τον πιθανά είναι ενδεχόμενα. Όλα είναι πιθανά ενδεχόμενα. Όλα. Φυσικά, ρε, όλα, όλα. Στον ανακριτή. Στον ανακριτή πάντα είναι όλα πιθανά. Δύσκολη μέρα. Τα ενδεχόμενα. Θεωρώ ότι. Εντάξει, τώρα τι να κάνω. Να κάνω εικασία ότι δεν πρόκειται να αποφυλακιστούν. Εικασία να θα είναι. Όχι, μπορεί να κάνεις, ναι, μια εικεσία, να μην πάθουν κακό οι άνθρωποι. Φυσικά και δεν θέλω να πάθουν κακό οι άνθρωποι και το ιδανικό για τον Άρη θα ήταν σήμερα να τους αφήσει ελεύθερους χωρίς κανένα περιοριστικό μέτρο, χωρίς τίποτα, χωρίς τίποτα απολύτως. Παρ' όλα αυτά, τέτοια ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάμε για ανακρίτρια που εξετάζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Όλα τα ενδεχόμενα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ανοιχτά, παρά το γεγονός ότι. Με βάση και αυτό που έχει προηγηθεί, πολύ δύσκολα θα υπάρξει τέτοιο, πώς το λένε, προφυλάκηση. Αλλά δεν μπορώ, δεν είμαι ο ανακριτής. Εδώ υπάρχουν περιπτώσεις που έλεγες όλα καλά πάει και θα βγει και τον έβλεπες μετά από λίγο μέσα. Έτσι. Ή το ανάποδο, που έλεγες δεν υπάρχει περίπτωση να μην προφυλακιστεί και τον έβλεπες ελεύθερο να κυκλοφορεί. Εντάξει, θα δούμε. Η είδηση είναι ότι είναι εκεί πέρα αυτή τη στιγμή, πήγαν και οι δύο. Διαψεύδοντας η Τζόρτζια ειδικά ότι δεν θα πάει. Έτσι, ότι υπήρχε μια τέτοια φημολογία δεν θα πάει. Και περιμένουμε να δούμε. Θα μάθουμε. Η Τζόρτζια είναι μεγαλύτερη σε ηλικία από τον Λάσκαρη. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Συγγνώμη, ρε Δημητή, κάτσε να καταλαθώ. Τώρα τι αστείο ρώτησε. Είναι αυτό, είναι μετά από ματς αγωνιστική. Αυτό είναι που σε ενδιαφέρει εσένα. Το έχω σαν εικόνα. Είναι δύο χρόνια στον Άρη τώρα, το θυμήθηκε το ρωτήσω. Το έχω ζητήσει ένα θέμα που θέτει εδώ ο φίλο. Είναι ανοιχτό. Και το ενδεχόμενο του πολυμορφικού, του ενός δις. Το θέμα του πολυμορφικού του ενός δις είναι μια τοποθέτηση άστοχη του Νίκου Λάσκαρη που το είπα από την επόμενη τότε μέρα. Τότε καυτηρίασε ο Χρήστος. Το επόμενο πρωί. Το θυμάμαι αυτό. Ότι είναι τελείως άστοχο. Θυμάμαι. Και δείχνει και είχα ένα τεράστιο προβληματισμό ότι για να το λέει αυτό δεν πάμε κάτι καλά. Κάτι άλλο γίνεται. Έτσι. Έτσι. Γραμμές δεν έχουμε, δεν σας ακούει κανείς. Δεν θέλει να παρέμβει κανείς. Να πει για το ποδοσφαιρικό Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν πουλάει. Γιατί κερδίσαν όλοι. Φοβερό. Δεν πουλάει η επιτυχία γι' αυτό. Φοβερό, ρε φίλε, φοβερό. Δεν πουλάει. Κακό. Άκου να δεις. Κακό. Στη δράμα. Πιστεύω. Στη δράμα το ποδόσφαιρο και οι εκπομπές ήθελαν νίκη της δόξας. Ο ραπ θα πάρει τέτοιο ρεπό σήμερα, νομίζω. Ναι, ναι. Δεν, θα, δεν έχει τίποτα. Βέβαια. Και πολλοί άλλοι, όντως. Στη δράμα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ κέρδισε και κέρδισε εύκολα και εμφατικά. Ο Άρης έκανε διπλό ανώδο, είχε 7 στα 7. Τρένο. Ο Ηρακλής το ίδιο. Δηλαδή εντάξει. Με τον μπάσκετ τώρα. Την Τετάρτη μεγάλη, τεράστιο μάτς, 3 η ώρα, Εδεσαϊκός Ηρακλής. Τεράστιο τι μάτς. Τεράστιο. Παίζει Σαπουτζής. Εδεσαϊκός. Ο Σαπουτζής, κάτι κάπου εμπλέκεται νομίζω εκεί πέρα. Κάτι κάπου εμπλέκεται. Όχι ο Σαπουτζής. Κάπου είναι ο Αντώνης. Ο Πασαλής είναι ο Πέτρος. Ο Πέτρος, ναι, εντάξει. Ο Νάγραμμες. Σε περιμένει. 2-31-0, 2-87-8-8. Είναι ότι μια φορά το είπαμε. Συμπαθέστε το παιδί ο Πέτρος. Άνοιξε τη γραμμή. Συμπαθέστε και πολύ καλό παιδί. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λίγο πιο δυνατά, φίλε, λίγο πιο δυνατά. Ναι. Καλημέρα σας, καλημέρα. Μπράβο, πάλι καλή. Όνομα αν θέλεις, αλλά ομάδα οπωσδήποτε που υποστηρίζεις. Εννοείται, Παοκάρα, Παοκάρα, αδερφέ. Όχι Παοκάρα, Παοκ, θα λες απλά πράγματα. το όνομά σου. Ανώνυμος. Είσαι ο ανώνυμος στρατιώτιος. Γεια σου, ρε ανώνυμος στρατιώτη, παλικάρι μου, Παοκτσάκι άρρωστο. Πάμε, λέγε. Τίποτα, πήρα και χθες για την ομάδα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που είναι πολύ χαρούμενοι από χθες από την εμφάνιση του Παοκ στο Τούμπα. Δεν είναι ωραία ο Παοκ. Δεν μου άρεσε καθόλου που βάλαμε το πρώτο γκολ, το οποίο το θεωρώ ατομική ενέργεια του Πέλκα φοβερή. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που κάνει πάντα. Κλείστηκε πίσω, περίμενε τον αντίπαλο,
Και όλοι λέγαμε τώρα θα το βάλει το Παναθηναϊκός, μετά θα το βάλει. Εμείς θα το αναστήσουμε. Ούτε σουτ δεν έκανε. Πότε το είπες αυτό, Δημήτρη? Σουτ δεν έκανε ο Παναθηναϊκός. Γύρισε λίγο απότομα 2-3 φορές πίσω Μαλεζάς, κάτι σουτ, κάτι κόντρες γίνανε. Εντάξει. Ήταν λίγο παράξενα τα πράγματα γιατί δώσαμε μισό γήπεδο. Σαν λες και παίζαμε με τη Σάλκη ήταν. Είσαι ένα 25 λεπτό κυριαρχία Παναθηναϊκού. Είχες πολλούς παίχτες σε κακή βραδιά. Πολλούς. Είχα πάρα πολλούς παίχτες σε κακή βραδιά. Ο Κάνιας δεν μπορούσε να βρει συμπαίκτη. Ο Μαλεζάς ήταν εμφανώς πάρα πολύ αγχωμένος για το παιχνίδι. Εδώ εμφανίστηκε άλλος Μαουρίσιο, ρε φίλε. Δεν ήταν αυτός ο Μαουρίσιο. Ναι. Ο Μαουρίσιο δεν ήταν αυτός που ήταν πιο παλιά. Εντάξει, ο Κρέσπο ψαχνόταν ειδικά σε κάτι πλάγια. Προσπαθούσε να όσο μπορούσε. Εκεί που ήταν, τι να κάνει. Ναι, ναι, όσο μπορούσε. Γενικότερα πιστεύω ότι μπορούσαμε, είχαμε και άλλες επιλογές. Θα μπορούσε να παίξει ο Δελγιανίδης επιτέλους στα αριστερά, να μπορέσει το παιδί να πάρει παιχνίδια. Τι έρωτα έχετε με αυτό το Δελγιανίδη, ρε. Πολύ έρωτα. Σαν το Λιμιό είναι. Για πες για το Λιμιό χθες, που 9 στα 10 ήταν λάθος. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν είναι απλά. Δεν μου άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι του Λιμιού τα λάθη δεν τα πληρώσαμε γιατί ήταν μπροστά. Ο Δελγιανίδης, αν έκανε κανένα λάθος, θα το σταυρώναμε. Ο ΠΑΟΚ τώρα δεν μπορεί να περιμένει κανέναν. Πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Ούτε δοκιμές, ούτε ρίσκονται τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή, η αλήθεια είναι αυτή. Και ωραία. Τώρα θέλω να δω λίγο πώς θα ενταχθεί ο Μπίσεσβαρ από τη στιγμή που ο Μακ πήρε κόκκινη κάρτα. Μήπως πάει ο Πέλεγκα. Εγώ αν ήμουν Μπίσεσβαρ δεν έμπαινα στην αλλαγή. Εγώ αν ήμουν Μπίσεσβαρ. Εγώ αν ήμουν Μπίσεσβαρ. Πού να είσαι Μπίσεσβαρ, βρε. Ο Μπίσεσβαρ χθες βγήκε κάποια στιγμή γύρω στις 5.30-6 με φόρμες μακριές μαύρες και χόρευε R&B μπροστά στην ένα. Άρα. Δεν τον ενδιαφέρε καθόλου. Αλήθεια λες. Μπράβο, ωραία. Έκανε live βίντεο. Πάμε, πάμε, επόμενο, επόμενος. Έγινε φίλε, καλημέρα. Να είσαι καλά, ανώνυμε. Καλημέρα, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, για χαρά. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα από εδώ. Εγώ είμαι. Ναι. Χρήστος ΠΑΟΚ από κέντρο. Χρήστος ΠΑΟΚ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Όλοι Αριανοί είναι, αδερφέ. Πού βρέθηκες? Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Από τις σπάνιες περιπτώσεις, Χρήστο, σε ακούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, πάμε. Από κέντρο Θεσσαλονίκη λέμε, ρε. Το κατάλαβα, ναι, κέντρο Θεσσαλονίκη, ναι, είστε, καμιά θα είναι, καμιά κατοστάρα άτομα, ένας εσύ. Ναι. Λοιπόν, να σας πω, ακούστηκε, εντάξει, ότι είχαμε πολλούς παίχτες σε κακή βραδιά χθες. Ναι, έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Νομίζω είχαμε κλασικά σε κακή βραδιά για άλλη μια φορά. Αυτόν με το σκούφο και το παλτό που έχουμε στον πάγκο. Αυτό είναι εκεί το περίεργο που δεν φαίνεται. Σε πολύ 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 κακή βραδιά για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Εμένα μου άρεσε πως παίξαμε, αν εξαιρέσει τις εντολές που ερχόντουσαν από τον πάγκο. Γιατί δεν είναι κάτι άλλο εκτός από εντολή από τον πάγκο ότι πρέπει ας πούμε να κάνουμε καθυστερήσεις στο 18 με το σκόρ 1-0. Έδωσε εντολή ο προπονητής. Έδωσε εντολή ο προπονητής. Έδωσε εντολή προπονητής, αυτό λέω. Μάλιστα. Είναι εντολή προπονητή στο 18 να παγώσουμε το ρυθμό. Ενώ έχουμε το ρυθμό υπέρ μας, το σκορ είναι 1-0. Δεν είναι 4-0 να κάνεις fair play, ξέρω εγώ, που δεν θα έπρεπε ούτε καν, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά είναι 1-0 στο 18. Φίλε, ο ΠΑΟΚ χθες δεν είχε άκρα. Δεν είχε τα ζευγάρια τα καλά. Εμένα, δεν είχε Μαουρίσιο. Δεν είχε άρεσε, τίποτα. Εμένα μου άρεσε να συμπληρώσω. Εμένα μου άρεσε, ήταν υγεία για την Τούμπα. Ότι στο 89 με το σκορ 4-0 ο κόσμος σφύριζε γιατί γινόταν η μπάλα προς τα πίσω. Ναι. Αυτό είναι υγεία και μπράβο. Και πρέπει οπωσδήποτε ρε παιδί μου κάπως να λυθεί το θέμα μεταξύ τους. Αφού θα πάμε με αυτόν τον προπονητή, αν είναι δυνατόν, τέλος πάντων. Πες ότι θα πάμε με αυτόν. Να λυθεί κάπως το θέμα με τον Μπρίγκεβιτς. Δεν γίνεται παιδιά να παίζει ο Κουλούρης. Αυτό λέω. Δεν γίνεται να αυτό είπα ρε Χρήστο. Αν ήμουν εγώ ο Μπρίγκεβιτς δεν έπαιρνε. Ο Μπρίγκεβιτς αυτή την εβδομάδα έκανε μία προπόνηση. Μία προπόνηση έκανε. Δεν έχει σημασία. Υπάρχει θέμα εσωτερικό, αυτό φαίνεται. Υπάρχει θέμα εσωτερικό με τον Μπρίγκεβιτς. Να άντε να τα βρούνε, γιατί ο άνθρωπος μέχρι το Δεκέμβρη που δεν τον βάζει κιόλας. Έχει βάλει 10 γκολ, είναι σε όλες τις διοργανώσεις, είναι ο πρώτος μας σκόρερ, ένας άνθρωπος που μυρίζει τον γκολ, έχει την τεχνική, το επιβεβαίωσε χθες, εξέθεσε τον προπονητή του. Μάλιστα. Για άλλη μια φορά. Κρίμα που δεν καταφέραμε να βάλουμε πέμπτο, γιατί ναι. Όταν... Το ρεκόρ παραμένει το 6-0 του Ηρακλή, το 80, ναι. Με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, άστασε, στο μεταξύ μας το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τέλος πάντων έχει έρθει και τάλιρο από την ανάποδη. Εμείς έχουμε σταματήσει τα 4 όσες φορές έχουμε το... Έγινε, καλημέρα. Να είσαι καλά. Εσύ Δημήτρη, χθες διέκρινες fair play στον ΠΑΟΚ. Έγινε fair play αυτό που λένε, είδες fair play εσύ. Εγώ είδες. Χρήσατε, είδες.
Σταμάτησαν, είδες... δεν είχαν διάθεση να επιτεθούν. Πώς δεν είχαν. Είδε fair play. Όχι, καθόλου. Στο 87 μετά την αποβολή δεν υπήρχε ρυθμό, δεν υπήρχε τίποτα. Άλλο δεν έχω ρυθμό, άλλο κάνω fair play. Άλλο κάνω fair play σημαίνει τέλος. Έσβησα, πάει, κλείνουμε, φεύγουμε. Όταν γυρνά την μπάλα, fair play έκανε ο Άρης όταν έμεινε με 9 με το σπάθα. Σωστό. Εκεί έκανε, σταμάτησε γιατί έπαιζε την Τετάρτη κύπελο. Ναι. Fair play έκανε ο Ηρακλής με τον Άρη που σταμάτησε στα 6. Σωστό. Αυτό είναι. Καλημέρα στον επόμενο. Γι' αυτό θα πας εκεί, ναι, γι' αυτό είσαι εκεί. Γεια σας. Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα που στηρίζετε, αν θέλετε. Ναι, Άρης είμαι. Ο παδός του Άριος. Και ένα όνομα, αν θέλετε. Ο παδίτων. Παντελής. Παντελής. Καλημέρα, Παντελή. Καλή εβδομάδα. Πάμε. Ναι, ευχαριστώ επίσης. Για τον φίλο τον Τσαλτίδη. Και εδώ είναι. Χθες έβλεπα το παιχνίδι από την τηλεόραση. Μάλιστα. Και είδα στο τέλος, δηλαδή το τελευταίο λεπτό, πετάξαν μια κροτίδα μέσα. Τα σχολίασα αυτά όλα και είπα ακριβώς τι έγινε στο πρώτο μήνυμα. Δεν τα άκουσα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Είπα λοιπόν, στα λέω εντάχει πάρα πολύ, ναι, ότι ναι, αυτός που την πέταξαν 14 χρονών τον πιάσαν κατευθείαν. Είναι το παιδί γερονάνε. Είναι. Ναι. Είναι 14 χρονών και σήμερα υπάρχει, όχι σήμερα, τις επόμενες μέρες υπάρχει σύσκεψη ΠΑΕ συνδέσμων, ώστε να εξαλειφθεί και αυτό το ένα και μοναδικό φαινόμενο. Δηλαδή, ήταν, εάν ας πούμε θεωρητικά τώρα έπεφτε κάτω το. Όλα αυτά που λες, όλα αυτά που λες, τα είπα το πρωί, πέρασε η κουρομπίλια μπροστά από τα μάτια μου. Και η καταστροφή της ομάδας. Και η καταστροφή της ομάδας από αυτό που θα το χαρακτηρίσω, επειδή είναι 14χρονος, μιλάω διαφορετικά. Αν ήταν 17, 18, 20, θα έλεγα άλλα πράγματα τώρα. Κάποιο όριο ηλικιακό, ναι. Απλά επειδή ήταν όντως 14, το πνίγω λίγο μέσα μου. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να φαντάσεις τι έγινε, τι άκουσε, τι άκουσε τα αυτιά του γιού μου στο σπίτι που το βλέπαμε. Εντάξει, εγώ κόντεψα να πάθω καρδιακή προσβολή. Σου λέω, πέρασε από μπροστά μου. Ο Τριτσόνης, η κουρομπίλια, όλα. Μπράβο, ναι. Επειδή δεν άκουσα αυτά που έλεγες, εάν τυχόν έπεφτε κάτω, τι γινόταν, τι συνέβη. Εξαρτάται. Αν συνεχόταν, αν σηκωνόταν και συνέχιζε, τιμωρία της έδρας, προφανώς σε ένα μάτς. Αν ξαπλωνόταν και δεν συνέχιζε, ήταν άλλο. Αν δεν συνέχιζε, μηδενισμός και μείον τρεις. Ακουνάδης. Αυτό που ζητούσε ο Μπαϊκαρά δηλαδή. Ναι. Και πολλοί άλλοι, όχι μόνο. Έρε παιδιά, έλεος. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Να είστε καλά, Παντελή, συγγνώμη. Να σου πω κάτι όμως, Μάριε. Πέρα την Άρης τώρα και κάνεις χαβαλή ή οτιδήποτε άλλο. Φίλε, είναι λίγο, θα μου πεις είναι ένα, αλλά ένας. Πράγμα. Το λέγαμε. Υποδειγματική στα δεν έχει πέσει χαρτάκι. Ναι. Και στο 95 λοιπόν κάνει αυτός ο ένας ανόητος αυτό το πράγμα. Βλακή είναι. Θα είναι η ομάδα, ρε φίλε, συγγνώμη. Μαζί σου. Δεν λέω τώρα μόνο που λέει. Ο Πάοκ, ο Ηρακλής. Για όλους. Ναι, μαζί σου, ρε. Μαζί σου. Ναι, οι αθλητές, οι παίχτες, όλοι οι υπόλοιποι εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Νίκος Πάοκ. Νίκος, γεια σας, κύριε Νίκο. Όχι από το κέντρο της πόλης, έτσι. Όχι, δυτικά. Μπράβο, να μην τρελαθούμε γιατί θα σε. Ναι, πάμε. Ναι, πάμε. Ναι. Λοιπόν, τρία πράγματα. Ναι. Ένα, σχετικά με εκείνο με την απόβαση για την Δράμα, αν θα πάρετε στη Δράμα να ξέρετε και τους ρωτήσετε, έχουν παραλία. Ρωτήστε τους, ξέρουν οι Δραμινοί, όλοι ξέρουν, έχουν παραλία. Γιατί λέει η Άρης είσαι απόβαση, λέει η Αριανό, στη Δράμα. Έχει, μπορεί κοντά σε αυτό εδώ στην παραλία της Δράμας. Κάτσε, να φίλε, κάνουν απόβαση. Το πάρκο, anyway, το πάρκο λοιπόν, στο κέντρο με τα νερά, πώς λέγεται εκείνο το. Η Αγία Βαρβάρα, πώς λέγεται. Παραλία τη λένε, παραλία. Νίκο, εδώ εσείς μπουκάρατε στο γήπεδο και λέγατε Επανάσταση. Και θα με πεις εμένα για την απόβαση. Εσείς έχετε πουκάρει στο γήπεδο και είπατε Επανάσταση. Πού να γίνει Επανάσταση, φίλε, Επανάσταση. Ας πάμε στα του πάω. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο λίγο. Η απάντηση είναι οκτωβριανή. Ναι. Λοιπόν, ναι. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά έχουμε προπονητή ο οποίος είναι κατώτερος των προσδικιών του, των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει να βλέπει μια ομάδα κυριαρχική. Να βλέπει μια ασχάδη. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς στα θέλουμε να βλέπουμε. Στα προηγούμενα 13 παιχνίδια ήσουν κυρίαρχος και καλύτερος του αντιπάλου. Και στα 13. Σε ποια 13? Παντού, και στο Καραϊσκάκι και παντού. Το Καραϊσκάκι που έκανε αλλαγή ο άνθρωπος και έβαλε το Σάχο για να κερδίσει, γίνεται αυτό εγώ πράγμα. Εγώ σου λέω για τη γενική εικόνα σου, καλύτερος και του Ολυμπιακού, αλλά έχασες. Δημήτρη, το να κρατάω την μπάλα και να παίζω πασούλες στο κέντρο, δεν με ενδιαφέρει εμένα το πράγμα αυτό σαν παόξι. Εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω την ομάδα κυριαρχική όπως ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό. Αυτό θέλω να βλέπω σαν παόξι. Διότι είμαι 46 χρονών και έχω προλάβει την Τούμπα να γέρνει. Αυτό έχω προλάβει. Ναι, έχεις προλάβει ομάδες 2-3 ετών. Αυτή η ομάδα είναι 2-3 μηνών. Δεν ξέρω, μπορεί και μετά από 100 χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο πάλι τα ίδια να έχουμε.
Απλά λοιπόν, Νίκο, ο Δημήτρης δεν σου λέει ότι το DNA σου το άλλαξε εκείνος ο Πορτογάλος ο Τρίσμυρος. Πάει, άλλαξε και το DNA. Ναι, ναι. Δεν πειράζει, αυτό το αφήνω και αυτό. Εκείνο που σου είσαι ο Άγγλος, ο Λες Σάνων, πάει, πέθανε. Αυτό σου λέει ο άνθρωπος. Εφτάστε Ντούμπα ο ΠΑΟΚ. Πέθανε, λοιπόν, ναι, πέθανε. Ναι. Μαζί σου, Δημήτρη, μαζί σου, 7-7. Έξω από την Ντούμπα τι κάνουμε, δεν ξέρω. Ένα στέφα. Και βγάλαμε και εσείς το βγάλατε συγκεκριμένα, γιατί ο κόσμος τον πάει πολύ, το βγάλατε εσείς οι δημοσιογράφοι, τον Μπρίγκοβιτς τον έχετε βγάλει παλτό εκτός της Τούμπας. Όταν παίζω την μπάλα στο κέντρο και δεν πάει ποτέ μπροστά στα center four, πώς θα βάλει γκολ. Μαγικά θα κάνει. Εκτός περιοχής έχει πρόβλημα, ναι, έχει πρόβλημα. Είναι κακός. Έχει πρόβλημα. Μα το ξέραμε αυτό το πράγμα. Σωστό. Έχεις δει πολλούς 1,90 ποδοσφαιριστές να είναι εκτός περιοχής παικταράδες. Εγώ θυμάμαι μόνο τον Βαπάστερ, αλλά ο Βαπάστερ δυστυχώς δεν έπαιξε ποτέ στην Ελλάδα. Πάμε και στο τελευταίο. Ναι, αλλά χορεύει όμως ωραίο R&B, μας είπε εδώ ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Για τον πίσω βαρύ. Λοιπόν, ένα άλλο κομμάτι, ναι. Έτσι. Δεν μπορεί να βάζω γκολ και σε όλα τα μάτια, Δημήτρη, δεν πάνε λίγο πίσω και δέστα. Ναι. Σε όσα μάτια προηγηθήκαμε, μετά παίζουμε 3 λαλού και 2 χορεύουν. Συνέχεια πίσω την μπάλα και πάμε μπασούλες. Αυτό είναι ποδόσφαιρο δηλαδή τώρα. Αυτό θέλετε να μου πείτε ότι είναι ΠΑΟΚ. Χθες είχε προβλήματα. Παρ' όλα αυτά τελείωσε 4-0. Χθες ανέλπιστα κακός ο ΠΑΟΚ, αλλά πολύ πολύ κακός και ο Παναθηναϊκός. Μια πιο σοβαρή ομάδα, όχι με πολλές προβλήματα, όχι εχθές θα μας έκανε μεγάλη ζημιά. Ρε, εσύ κάνει έγκλημα, εσύ κάνει πομάγκα ο Ζουνίδης. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό, θα κέρδισε την ΑΕΚ στο 95, καλά, πήρε στον Ατρόμητο τη Σοπαλία. Ναι. Εντάξει. Εσύ είσαι κάτι μια χαρά, ναι, Δημήτρη, το στάδιο. Δημήτρη, κάθε μέρα όμως που περνάει ο Παναθηναϊκός γίνεται και χειρότερος. Ναι. Τα οικονομικά προβλήματα είναι ακόμη πιο χειρότερα. Μπορεί την άλλη Κυριακή να είναι ακόμη πιο χειρότερο. Όλα αυτά τα έκανε ο Παναθηναϊκός πριν πάει η διοίκηση και τους πει τους παίκτες ότι δεν θα πάρετε μία. Να σε καλά, καλημέρα. Υπογράψτε διακανονισμούς. Έχει ο ΠΑΟΚ αριστερό μπακ τον Κρέσπο και βάζει ο άλλος εκεί πέρα τον Γιόχανσον απέναντί του. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, ρε, εσύ τον αμυντικό. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ουζουνίδη, εντάξει. Γεια σας. Κρατάς την ομάδα, αλλά οι πατάτες, άστο. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα καλημέρα, Κώστας Αριανός. Κώστας από το Σουάρι, πάμε, Κώστα. Λοιπόν, Χρυσανθές. Παρακαλώ. Όλα τα λεφτά ήταν χθες, μ' άρεσε όλο το σκηνικό. Στο τέλος που είδαμε, γιατί αυτή η ετρία μας έχει πάει στα νεύρα, να πούμε. Όλα προβλήματα είναι. Να πω κάτι. Δεν έφταιγε η ετρία. Δεν έφταιγε, ρε φίλε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαν έστικτο, γιατί το βλέπα στην τηλεόραση. Και εκείνη την ώρα μου, το που ήμασταν στο πλάγιο, πήγαμε να κάνουμε και κόπηκε. Λέω ότι η γυναίκα μου, λέω, και ήταν αλήθεια που θα μπει γκολ και δεν θα το δω. Εγώ είπα άλλο. Λοιπόν, ας το βάλουμε. Του γάνια. Άλλο το live score. Έχουμε μια εφαρμογή live score. Μιλάμε για μεγάλα του γάνια. Θα μπεις, ρε φίλε, στο All About Άρης. Το δίνουνε. Δεν μπαίνεις All About Άρης. Live score θα βλέπεις All About Άρης. All About Άρης. Κατευθείαν. Έβαλα και να δω και αυτά τα του γάνια. Μετά από 10 λεπτά το δώσαν τον goal. Μιλάμε για μεγάλα του με το που έπεσε το ρεύμα στη Δράμα. Κατευθείαν είχα το χέρι το κινητό. Λέω στο γιο μου, ας μπει το. Γιατί λέει, μπαμπά, τι έγινε. Λέω, ας μπει το goal και ας μπει το δούμε. Ανοίγω Νικολάκη Παπαδόπουλο και ακούω γκολ! Όχι, θα έχουμε το τηλέφωνο του Νικολάκη Παπαδόπουλου. Φωνάζει ο Κωνσταντινίδη ο Αντώνης. Όχι, θα έχεις ρέντιο έτοιμο και θα ανοίξει λίμπερο, ρε φίλε, κάτι δεν το ακούς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και όσο αφορά για το παιχνίδι, εντάξει τώρα, η δράμα, τώρα πια δράμα. Τώρα, εντάξει, τα παιδάκια προσπαθήστε να πούμε, γιατί... Η δράμα έχει τεράστιο θέμα μετά το 60. Τεράστιο θέμα. Εντάξει. Η δράμα είναι εκεί να μην... Καταρχήν ανέβηκε μια κατηγορία χωρίς να παίξει. Που είναι στη Β' Εθνική, πολλοί είναι, εντάξει, είναι εκεί για μεσαία, να πούμε, βαθμολογία. Είναι τεράστιο αποτέλεσμα αυτό που κάνει η Παναχαϊκή. Τεράστιο. Η Παναχαϊκή είναι, εμένα μ' άρεσε στο τέλος που είδες και στην τηλεόραση, αυτοί που το είδαν δηλαδή, ότι οι αγκαλιές του Προέδρου με τους παίκτες. Πάρα πολύ μ' άρεσε αυτό. Φέτος, και έτσι πρέπει να είμαστε μία οικογένεια. Και περιμένω τον Αγέλαστο την Κυριακή. Αυτόν που είπε ότι τη 10η αγωνιστική θα είναι πρώτος όφη, αλλά μάλλον θα είναι 10 βαθμούς κατά τον Άρη. Αυτός που δεν είναι αρθεί στον Άρη ο Αγέλαστος, είπαμε Νικολάκη αγόρι μου, αλλά να πούμε την Κυριακή θα έχει 10 βαθμούς διαφορά από τον Άρη. Ψάξτε να βρείτε τον δεύτερο, γιατί με διαφορά θα είμαστε εμείς. Όταν φορούσε το μαγείρε του Άρη, όμως ήταν καλός ο Νίκος. Ήταν καλός ο Νίκος. Δεν μπορείς να ακυρώνεις τον Άρη και να πάρεις τον Όφη τώρα. Την Παρασκευή συμφώνησε με τον Άρη και την Κυριακή υπέγραψε τον Όφη. Το θυμάμαι, ναι. Σε παρακαλώ τώρα, και το λέω γιατί μίλησα εγώ μαζί του. Άλλες εποχές. Το θυμάμαι, μου το έλεγε. Τέλος πάντων. Κερδίζουμε, Χρήστα, κερδίζουμε τον Όφη και τελειώνει το πρωτάθλημα. Γεμάτο γήπεδο πρέπει την Κυριακή.
Εννοείται. Το γήπεδο την Κυριακή, εγώ πιστεύω τώρα θα γίνει μαγικό χαρτάκι. Και θα γίνει 5 το μάτς, να ξέρετε. 5 θα γίνει. 5 ώρα είναι, θα αλλάξει. Θα αλλάξει από 3 θα πάει 5. Να μην έχει συμφωνήσει η ΕΡΤ. Ούτε να έχει μπάσκετ πάνω, ωραία, γιατί ένα από τα δύο θα είναι άδειο. Καλημέρα. Στην Κίμη παίζει το Σάββατο, Άρη. Καλημέρα. Ναι, ούτε λέω να μην έχει κανένα μπάσκετ πάνω. Επόμενο, γεια σα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αν θέλει. Γιάννη Πάοκ. Γιάννη Πάοκ, όχι από το κέντρο, έτσι. Σκέφτηκε το Γιάννη ή το Πάοκ. Ναι. Από το κέντρο της Αθήνας. Από το κέντρο της Αθήνας, άρα είσαι Θεσσαλονικιός που κατοικοεδρεύει πλέον στην Αθήνα. Όχι, Αθηναίος είμαι που κατοικοεδρεύω στην Αθήνα. Είσαι Αθηναίος και. Ρε φίλε, πες μου λίγο. ΠΑΟΚ, γιατί έγινες, πώς έγινες ΠΑΟΚ. Έτσι ήθελε ο άνθρωπος, τι σε νοιάζει, ρε φίλε, γιατί έγινε ΠΑΟΚ. Γιατί φίλε μου, θα σου το πω, επειδή είμαι 57 χρονών και εσύ είσαι μικρός. Δεν το λέω υποτιμητικά. Όχι, περίμενε, Γιάννη, Γιάννη. Δεν τα έχει φτάσει. Άστο, άστο. Εκεί, λοιπόν, μαζί, γενιά είμαστε. Γενιά αν, είμαστε. Αν έχεις λοιπόν αυτή την ηλικία, θα θυμάσαι κάποιο αυτό το ντοκιμαντέρ που φτιάξε του ΠΑΟΚ που βγαίνει ο Μπλιάτκας και λέει. Όχι αν το θυμάμαι, στην εισαγωγή είμαι εγώ, ακούγομαι. Πρόσεξε με. Και βρίζει όλη η αίθουσα. Το 1972. Το 72, ναι. 1972. Τελικό κυπέλλου, ναι. Το τελικό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Κούδας που κάνει ένα γκολ το οποίο το έκανε χτες ο Πέλκας. Ναι. Στο Παναθηναϊκό, το πρώτο. Ναι. Στον τελικό του κυπέλου, ναι. Τότε αντιληφθήκανε όλοι στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσω της τηλεόρασης ότι ρε εσύ, αυτά που λένε για τον ΠΑΟΚ από τα ραδιοφωνά, το Σανό και τα Τρεφίλια και τα διάφορα αυτά, δεν είναι έτσι. Αυτοί έχουν ομαδάρα εδώ πέρα. Καλά, πέρα. Γιατί δεν έγινε Άρης δύο χρόνια νωρίτερα. Εντάξει. Τι να γίνω? Άρης δύο χρόνια νωρίτερα, το 70. Αριανός στην Αθήνα δεν υπάρχει ούτε με υπτάμενο δίσκονα. Το Άρης Athens Club τι είναι τότε? Έλα τώρα. Α, έλα τώρα. Κλαμπ, τώρα έχει πάει και ο Πανηγιάλιος τέτοια. Πες φίλε, χθες τι είδες, πες. Ωραία, πάμε εγώ, Γιάννη, γιατί περιμένουν άλλοι τρεις παλικάρι μου. Ναι, ναι. Πάμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουμε καλό προπονητή. Δεν έχουμε, Δημήτρη μου, καλούς παίχτες. Πρωτάθλημα. Χάλια παίξανε χθες. Δεν έχουμε ομάδα. Αγοράζουμε τα παιχνίδια εδώ. Αλλά είναι ένα τσιμπούρι δύο βαθμούς από την κορυφή. Το οποίο όσο υπάρχει στους τρεις βαθμούς, μέχρι να παίξουμε με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, τους έχω στο στόχαστρο. Ναι. Αυτό έχω τους έχεις λοκαρισμένους, σαν πιλότο σε 16. Να είναι δύο βαθμούς από την κορυφή και να μην είναι τίποτα. Γιατί εδώ, είτε από τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, αυτό σπάνια θα ακούσεις μια καλή κουβέντα, ρε παιδί μου. Και να σας πω και κάτι άλλο και για να το κλείσω, να μιλήσουν και τα άλλα τα παιδιά. Ο Παναθηναϊκός χάνει βέβαια όταν είναι διαλυμένος, έτσι έχει προβλήματα, δεν πληρώνονται και ιστορίες με δράκουλες. Όλοι πληρώνονται και όλοι θα πάρουν τα λεφτά τους και το ξέρουν, γιατί διαφορετικά η FIFA θα τους στείλει στα ΩΜΕΓΑ Εθνική. Έτσι. Έχετε ξαναδεί τον Λουζουνίδη να χάνει εκτός έδρας και να κάνει σαλισσασμένος όπως θες? Έχετε ξανακούσει πριν από το παιχνίδι ο Μολίνς να λέει θέλω εκδίκηση? Αλήθεια, από τι πράγμα ήθελε αυτός εκδίκηση? Τι λισσασμένο. Ξέρω εγώ. Ναι. Ούτε εμφανίστηκε να μας το έχετε ακούσει. Λυσάξανε. Λυσάξανε, αλλά δεν μπορούσαν παραπάνω. Για να πάρεις ένα παιχνίδι, παιδιά, 4-0 και ραστεχνικό να παίζεις, όποιος έχει παίξει μπάλα, πάει να πει ότι έχεις επιβληθεί σε πολλά σημεία στον αντίπαλο. Ναι. Δεν είναι θέμα συγκυριών, ούτε τύχης. Πώς η συγκυρία είναι, ρε. Έγινε καλημέρα. Να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και σωστά λέει ο Δημήτρης όμως το άλλο, ότι οι ομάδες δεν φτιάχνονται κατά παραγγελίες τα πρωταθλήματα. Ο Σάνων και ο Λόραν και τα λοιπά δούλευαν 6 χρόνια. Όταν ο Παντελάκης μάζεψε, να πούμε, τον Κούδα, τον Σαράφη, τον Αποστολίδη, όλοι και τον Ιωσήφιδη από, το, από τη Σέρα. Καθόλου 6 χρόνια. Ο Σάνων νομίζω ότι είναι 2 χρόνια. Τον Τερζανίδη και τον Παρίδη. Την πρώτη χρονιά βγήκε 10. Να σε καλά, φίλε. Δεύτερη χρονιά βγήκε έκτος, έτσι για να τα ξέρουν τα νέα. Ωραία, Γιάννη, έγινε. Φιλιά στην πρωτεύουσα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο παδός του Άρη. Ναι, ναι, ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης. Έλα, ρε Μπάμπη, καλή εβδομάδα. Χρήσατε, εγώ γενικότερα, επειδή όπως φαίνεται σιγά σιγά θα δείχνει να καθαρίζει το πράγμα από νωρίς, εγώ θα προτιμούσα τον Όφη να ανέβει. Σαν δεύτερος. Γενικότερα. Εμένα δεν με απασχολεί καθόλου. Ναι, εφόσον δεν μπορούν τα τρίκαλα όπως δείχνουν, και από τον Καλαϊτζίδη είναι πιο συμπαθής Όφη. Ο Καλαϊτζίδης δεν πρέπει να ανέβει. Τι σε νοιάζει αυτό το πράγμα? Η Παναχαϊκή, γιατί η Παναχαϊκή μου είναι εμένα πιο συμπαθής, ο Κατσουράνης. Okay, εντάξει, ναι, δεν διαφωνώ, αλλά εγώ θα προτιμούσα τον Όφη. Γενικότερα, σαν ιστορία, σαν ομάδα για τη Super League. Και η Παναχαϊκή έχει. Και θα εκπροσωπείται και μία ακόμα πόλη. Δεν κολλάω δηλαδή στο ότι ο Παπαδόπουλος μας πούλησε και πήγε στον Όφη, γιατί έτσι όπως λέω τα πράγματα δεν νομίζω να είναι ο Παπαδόπουλος σε 2-3 εβδομάδες στον Όφη. Κοίταξε, αν με το καλό χάσει και την Κυριακή, δύσκολα είναι. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Επειδή όπως σου είπα,
δείχνει να καθαρίζει. Ακόμα νωρίς βέβαια είναι, αλλά. Είναι πολύ νωρίς και μην πέσουμε σε αυτή τη λούμπα. Είναι πολύ νωρίς. Δείχνει, είπα, αν συνεχίσει έτσι η ομάδα δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ναι, έτσι φαίνεται. Καταρχήν έχεις κάνει δύο διπλά σε Τρίκαλα και Δράμα. Αυτό ακριβώς. Και έχεις κερδίσει και την Παναχαϊκή. Αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή και με τον Όφη, για παράδειγμα, αν φέρεις μια ισοπαλία την Κυριακή, δεν χάθηκε ο κόσμος, νομίζω. Ο κόσμος δεν χάθηκε, απλά θα επιτρέψεις. Πρέπει να κερδίσεις, τέλος, ναι. Λοιπόν, για το θέμα της αδειοδότησης θα ήθελα να ρωτήσω και αν ακούγεται η φωνή γενικότερα, ας πούμε, τη δικιά μας. Η αδειοδότηση είναι 31 τρίτου είναι η αδειοδότηση. Ναι, 31 τρίτου, αλλά είναι κάτι το οποίο το ξέραμε και από πέρυσι νωρίτερα, νομίζω. Με στοιχεία Δεκεμβρίου. Πέρσι δεν το ξέραμε νωρίτερα, φάνηκε από τον τρόπο που λειτουργήσαν. Από ό,τι ξέρω, αυτές τις μέρες ήδη υπάρχει ένα ραντεβού για να αρχίσουν κανονικά όπως πρέπει να αρχίσουν. Δεν έχει ζητήματα μεγάλα ο Άρης, διότι έχει, και τον Ταυλαρίδη και τον Καράμπελα και τον Αντρέου και τον Ρόβα μέχρι στιγμής τους πληρώνει. Και είναι οι τελευταίες δόσεις. Νομίζω ότι ακόμα δεν θα έχει θέμα. Λέγαμε πέρυσι για όλη τη χρονιά για την μη στελέχωση της ΠΑΕ. Ναι. Πλέον δεν υπάρχει βέβαια κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι τα ίδια πρόσωπα ανεβούν πέρυσι. Υπάρχει. Ένα, υπάρχει Μυροφορίδης. Ναι. Και δεύτερο, υπάρχει Φρυλίγκος. Φρυλίγκος είναι, και πέρυσι υπήρχε Κάκαλης. Όμως, δηλαδή, γενικό ναι, καμία σχέση. Ναι, και τρίτον. Είναι η ίδια θέση. Πάνω σου πω και το τρίτο. Και τρίτον, ναι, υπάρχει μόνιμος λογιστής. Okay. Με την πρόσληψη, την διαφαινόμενη πρόσληψη. Θέλεις άλλα 10 άτομα για μένα. Καλά, σίγουρα, γιατί σου είπα ότι θέλει πολλά. Για τον Κούι που είχε ακουστεί, υπάρχει κάτι, ας πούμε. Δεν τα βρήκανε. Δεν τα βρήκα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Επόμενη γραμμή και τελευταία. Μην καλείτε άλλη. Τελευταία. Ναι, μην καλείτε άλλη. Να κλείσουμε εμείς. Καλημέρα. Δικαίωση. Αποστόλης. Πανηγυρική δικαίωση, Αποστόλη. Πανηγυρική. Πανηγυρική δικαίωση. 3-0 είπε. Όχι. Δεν είπες έτσι. Ο Αποστόλης ήταν ο Γκρινιάρης που φοβότανε, ο Ασλαμάς δικαιώνεται. Μπερδεύτηκα. Που φοβότανε την τελευταία παράσταση των πράσινων άσων στην Τούμπα. Μπερδεύτηκα, Αποστόλη. Μπερδεύτηκα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, Αποστόλη. Αν δεν έμπαινε εκείνο το γκολ του Πέλκα. Καλά, μπήκε όμως. Τι αν δεν έμπαινε, μπήκε. Τι αν δεν έμπαινε, ρε φίλε. Παιδιά, ένα ημίχρονο κάναμε μία φάση. Αυτό το γκολ. Όντως, έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Παιδιά, ήταν. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που ο Δημήτρης μέχρι να μπει το δεύτερο γκολ και να διαλύσει ο Παναθηναϊκός, το μάτι ήταν. Στα ίσα, δεν είχαν πραγματικά, δεν ξέρω, πραγματικά η ομάδα ήταν λίγο νοχελική από τη μέση και μπροστά. Πίσω ήταν καλά, ναι. Καλά ήμασταν πίσω, ναι. Εντάξει, δεν έχω, ναι. Από τη μέση και μπροστά ήμασταν νοχελική, αλλά εδώ που φτάσαμε. Βοήθησε και η κάρτα του Ινισούα, η πρώτη που δεν είναι ποτέ, η πρώτη, όχι στο πέναλτι, εκείνη είναι σωστή. Έλα ρε αστείε, η πρώτη. Έλα ρε αστείε που δεν είναι η κάρτα, η πρώτη και δεν βοήθησε ποτέ. Η κάρτα, βοήθησε, λοιπόν. Που βοήθησε. Αστείε. Βοηθάει και του Μάτος που δεν βγαίνει η δεύτερη κίτρινη και εκείνη στο, η οποία. Στο 3-0, ναι. Βοήθησε και αυτό. Έλα φίλε, πες. Λοιπόν, βλέπω με τα λύπης μου ότι ο Ολυμπιακός βρίσκει τρόπο να κερδίζει σε δύσκολες έδρες πλέον. Οπότε, αυτό που έλεγες Δημήτρη, ότι από εδώ και πέρα πάμε τελική ευθεία, παρότι είμαστε Δεκέμβριο. Φροντίζουν την κάθε λεπτομέρεια. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Ναι, 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 όντως. Και ο ένας και ο άλλος. Πλέον, δηλαδή, ο Ολυμπιακός, εγώ περίμενα θα γκελάρει, δεν γκέλαρε, δεν βλέπω που θα γκελάρει τώρα, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Τις γκέλες ξέχνατες. Από εδώ και πέρα ας φροντίσουν και στον ΠΑΟΚ να πάρουν τα μέτρα τους. Σωστά. Με αρχή τον Πλατανιά και έχει ο Θεός. Ήδη τα έχουν πάρει άλλο. Δηλαδή. Να σε καλά. Πέρα, να ξέρετε, είναι όλα άσπρα. Έχει χιονίσει παντού. Και ναι. Έχουμε παγώσει. Και στα Midlands, και στα Midlands. Έχουμε παγώσει. Όταν λέμε παγώσαμε, έχει real feel μείον 8 αυτή τη στιγμή. Μείον 9. Ωραία. Πες το άλλη μια φορά τι έχει, πώς το είπες. Real feel. Real feel. Πώς το λένε, αισθητή θερμοκρασία. Ναι, όχι πραγματική. Α, ωραία. Όχι πραγματική, αισθητή θερμοκρασία. Να σε καλά, καλημέρα. Η σύζυγος Ιβάν είναι κλάσης ανώτερη από την Γκοντζάρεβα που λέτε εσείς. Πολύ πιο όμορφη γυναίκα. Μπράβο. Ο Τσισπιακόφ τι κάνει πίσω. Φίλος. Αυτός δεν έφυγε. Φίλος. Για τον μπάσκετ. Διέλυσε το ποδόσφαιρο. Ήρθε να οργανώσει τον μπάσκετ του κεφάλου του Βόρειο. Ο Τελμπόσκε μπροστά τι κάνει. Ο Τελμπόσκε εδώ. Αδερφός του. Ο Τελμπόσκε. Αυτό δεν είναι ο Τελμπόσκε. Ο αδερφός του Ιβάν. Κύριος πολύ χαμηλών τόνων. Κάτι μου λέει ότι τον ΠΑΟΚ τελευταίο μήνα. Ο Τελμπόσκε είναι ο αδερφός του Ιβάν από το Πρόχωμα. Αγωνιστικά. Ο γείτονάς μου αυτός. Mm. Ο εδώ. Από το Πρόχωμα. Ένας από τους αδερφούς του. Που ο γιος του δουλεύει στις επιχειρήσεις του Ιβάν. Το ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε χθες χωρίς τα 6 ενδέκατα από την ομάδα που πίστευαν όλοι στην αρχή της χρονιάς δεν αποτελεί άλοθη για την ομάδα, με ξεπερνάει. 4-0 με μέτρια μπάλα κόντρα σε αντίπαλο που έπαιξε με 3 στόπερ, 2 μπακ και 5 χαφ χθες και ο ΠΑΟΚ χωρίς 6 παίχτες που στήξαν εκατομμύρια. Φτάνει με τη μύρλα. Ο Χρήστος είναι αυτός. Ναι. Από τι το κατάλαβα, ρε φίλε. Παραδέξουμε. Είναι στο κινητό μου.
Όχι. Αντρε, τραγικέ. Από πού το κατάλαβα. Και πού να ξέρω. Το με ξεπερνάει. Είναι σε μεγαρετεθέν. Που λένε Χρήστος. Που λένε λοιπόν, Χρήστος. Αυτά με την Τρόικα, με τις δικές σας συμμετοχές. Τελικά παίζεις το Σάββατο 7.30 ώρα. Μου κλείνεις το Σάββατο εξαιτίας σου. Ναι. Νωρίτερα το Σάββατο παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Στο μπάσκετ ελπίζουμε να μην ξαναδούμε ποτέ τον Μπουρσανίδη σε μάτς του ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε σε λίγο για τον Μπουρσανίδη. Είναι αυτός που δίνει τα στα 32 δευτερόλεπτα. Όργια, όργια έκανε. Είναι, ναι. Όργια. Δεν τον Μπουρσανίδη. Οπα. Κλείνουμε. Φίλο σου. Είμαστε λίγο μετά τις 12. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 4. Για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για handball, για βόλεϊ, για άντρες, για γυναίκες. Για λέω μάτος αφιέρωμα. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν λέγαμε. Το ίδιο. Δεν λέγαμε. Για γυναίκες είπες την προηγούμενη εβδομάδα. Που έκανε το 0-1 ο Άρης. Μόνος πρώτος στο γυναικείο ποδόσφαιρο ο Άρης. Τι λέτε, τι χαζός. Εγώ. Τι μόνος πρώτος. Μόνος πρώτος. Άντε. Στη βαθμολογία την είδες. Όχι. Μόνος πρώτος στο γυναικείο ποδόσφαιρο. 6-0 τον Όφη. Καλημερίζουμε καταστήματα Μαγέρικο. Τα οποία μου κρατήσανε φασολάκια φρέσκα για σήμερα. Ακόμα τρώμε το δέντρο. Και Βασιλής Όλγας 55. Ακόμα το τρώμε. Φίλε, δείτε δέντρο Χριστουγέννων στα Γιάννηνα. Κλείσε, φύγε από εδώ. Τις δέντρο δες. Άντε, γεια.